Κυρίε και κύριοι, καλησπέρα σα. Ε, κατά τη διάρκεια αυτών των τριών-τεσσάρων τελευταίων εκπομπών που κάναμε για τον Ιωάννη Καπουδίστρια, αναφερθήκαμε δύο-τρει φορέ σε έναν επίσκοπο, τον Ιγνάτιο Ουγγροβλαχία. Αναφερθήκαμε βέβαια εμπαρόδο και για τι ανάγκε τη εκπομπή. Και σα είπα ότι είναι τόσο σημαντική η μορφή αυτού του ιεράρχη, που θα έπρεπε κάποια στιγμή να κάνουμε μια εκπομπή αυτοτελώ για εκείνον. Στη συνέχεια, Σκέφτηκα ότι γιατί να τα αφήσουμε για το μέλλον, με κίνδυνο να ξεχαστούμε ή κάποια άλλα θέματα πάλι να μας αποτρέψουν από αυτό. Σκέφτηκα λοιπόν ότι την κάνουμε σήμερα, αμέσω μετά τον Καποδίστρια. Και θα δούμε σήμερα ότι κάποιες μορφές των χρόνων εκείνων, οι οποίες ίσως να μην είναι και τόσο πολύ γνωστέ ίσως να μην έχουν γραφεί πάρα πολλά πράγματα από συγγραφεί των χρόνων μας, να είναι εξίσου σημαντικές με τις μορφές εκείνες για τις οποίες κατά καιρού ομιλούμε και είναι πολύ γνωστές. Και πρόφανώς αντιλαμβάνεστε ότι μια τόσο μεγάλη προσπάθεια όπως ήταν η επανάσταση εκείνη και τα μετέπειτα βέβαια χρόνια δεν μπορούσε να αχθεί εις πέρας με την προσπάθεια 5-10 ανθρώπων, τα γνωστά ονόματα που ξέρουμε, αλλά κάποιε εκατοντάδες άλλων πίσω από αυτούς βοήθησαν αυτόν τον μεγάλο αγώνα. Ε, για τον δε Ιγνάτιο, τον Μητροπολίτη Ιγνάτιο, ο ίδιος ο Κοραής ε, είχε πει ή τον είχε αποκαλέσει δυο-τρεις φορές το κάθημα του γένους μας. Και ξέρετε, για πολλούς και διαφόρους λόγους που δεν είναι του παρόντος, ο Κοραής ήταν αρκετά φιδολός, θα έλεγα έτσι με μια ήπια έκφραση, στις εκφράσεις τις επενετικές προς τον κλήρο. Δεν είναι τώρα το θέμα να συζητήσουμε αυτό το πράγμα, αλλά καταλαβαίνετε ότι αν ο Κοραής χαρακτήριζε κάφημα του γένους μας τον Μητροπολίτη Ιγνάτιο, καταλαβαίνετε το μέγεθος της προσωπικότητας αυτής. Σήμερα θα πούμε πάρα πολλά πράγματα, το πάρα πολλά εντός βέβαια, θα προλάβουμε εννοείται, ε, έντινη εν μέτρο άγνωστα, κάποια από αυτά παντελώ άγνωστα, που θα φωτίσουν πράγματι ένα κομμάτι της ιστορίας αυτής. Ε, μια-δυο μόνον προσωπογραφίες σώζονται των χρόνων εκείνων του Ιγνατίου. Ας δούμε, ας δούμε ίσως κάπου, κάποτε να την είδατε. Αυτό είναι ε, στην ελεογραφία αυτή ο Μητροπολίτης Ιγνάτιος, ο οποίος, ας πάρουμε την εικόνα, ο οποίος καταρχάς ήταν Μητροπολίτης Άρτης. Και καμιά φορά, σπανίως για να είμαι μόνο κάνα δύο φορές το είδα σε βιβλία παλιά να γίνεται κάποια σύγχυση σε μελέτες μάλλον με την έννοια ότι θεωρείται άλλος ο Μητροπολίτης Ιγνάτιος Άρτης μεγάλη προσωπικότητα βέβαια και άλλος ο Μητροπολίτης Ουγκροβλαχίας του Βουκουρέστη δηλαδή ο Ιγνάτιος είναι το ίδιο πρόσωπο θα δούμε τώρα πως και γιατί ο Μητροπολίτης Άρτης βρέθηκε εκεί πέρα και η βασική αιτία, μάλλον θα την πούμε σε, σε δυο λεπτά τη βασική αιτία απλώς να θυμίσουμε ή να πούμε με πάση περιπτώσει ότι ο, ο Ιγνάτιος καταγόταν από μια πάρα πάρα πολύ φτωχή οικογένεια ε, της Σπάρτης, από ένα χωριό έξω από τη Σπάρτη η να πουμε εν παση περιπτωσει οτι ο ιγνατιος καταγοταν απο μια παρα παρα πολυ φτωχη οικογενεια της σπαρτης που ενα χωριο εξω απο τη σπαρτη η οποια οικογενεια των γονιών του ε, πήγε στη Μυτιλίνη, στη Λέσβο Προ αναζήτηση βέβαια εργασίας τα χρόνια εκείνα. Ο Ιγνάτιο λοιπόν γεννήθηκε στη, στη Λέσβο και το όνομά του ήταν ε, Ιωάννη, το λαϊκό το όνομα βέβαια, Ιωάννη Κακουγδ, Κακουγδή. Ε, αυτό το κακουγδή ενώ φαίνεται, ξέρετε κανένα επώνυμο ελληνικό δεν είναι ανεξήγητο ετοιμολογικά είτε ιστορικά είτε κοινωνικά. Το κακουγδή λοιπόν, το φερόμενο ή φαινόμενο ανεξήγητο είναι παραφθορά της ε, λέξης κακοειδής. Τι θα πει αυτό. Ίδος, με ευσυνογιώτα βέβαια εννοείται, είδος είναι η μορφή. Πώς λέμε καμιά φορά θεοειδής, ανθρωποειδής και ξέρω εγώ τι, είδος, αυτός που έχει τη μορφή ανθρώπου. Ίδος είναι η μορφή. Κακοειδής λοιπόν είναι αυτός που είναι άσχημος. Ίσως πράγματι κάποιος εκ των παππούδων, εκ των προγόνων του Ιγνατίου να ήταν άσχημος, ίσως κάποιο πείραγμα των χρόνων εκείνων έδωσε αυτό το προσωνύμιο κακοειδή ω επίθετο και με την πάροδο του χρόνου κάποιοι που ίσω δεν εντρυφούσαν και όλα και πουλή στα, στα αρχαία το άκουσαν έτσι και έμεινε κακουγδή. Αν λοιπόν δείτε σε κανένα παμπάλαιο βιβλίο, κακουγδή είναι αυτό κακοειδή. Εν πάση όμω περιπτώσει, γεννήθηκε λοιπόν στη Λέσβο. Αυτό έχει σημασία για κάποια πράγματα που θα πούμε στη συνέχεια. Όπου εκεί Πώ καμιά φορά αυτό που έχουμε πει πολλέ φορέ εδώ μέσα και το λένε και πολλοί άλλοι, το τυχαίο στην ιστορία. Αυτό ο νεαρός τότε, ο Ιωάννη, είχε έναν θειό που ήταν μοναχό, ιερομόναχο εκεί πέρα, στη Μυτιλίνη. Λεγόταν Γεράσιμο. Αυτό ο Γεράσιμο λοιπόν τον πήρε κοντά να του μάθει 5-10 γραμματάκια των χρόνων εκείνων. Όντα κοντά στο θειό του το Γεράσιμο, έτυχε ο Γεράσιμο αυτό να πάει στην Κωνσταντινούπολη ως, ως μοναχός, δηλαδή για κάποια υπηρεσία εκκλησιαστική και πήρε κοντά και τον Ανιψιό ο Ανιψιός όμως εκεί ήταν παιδί που φαίνεται αγαπούσε τα γράμματα μπήκε στη σχολή, τη, τη, τη μεγάλη του Γιάννου σχολή τελείωσε από εκεί και έμεινε αρκετά χρόνια υπηρετώντα ως μοναχός στο Φανάρι όπου στο Φανάρι μοιήθηκε σε όλες αυτές τις διαδικασίες και διοίκησης της Εκκλησίας, αλλά έμαθε πολύ καλά και τις διαδικασίες και τους τρόπους διοίκησης του Οθωμανικού κράτους. Διότι όπως ίσως είναι γνωστό, θα πούμε ίσως και δυο λόγια παρακάτω, διοικητικά το Οθωμανικό κράτος ε, εξυπηρετεί το, να πούμε, δεν ξέρω και ποια είναι η σωστή λέξη, από τους φαναριώτες, από χριστιανούς Έλληνες, δηλαδή τους φαναριώτες, οι οποίοι ήταν μορφωμένοι, πολύγλωσσοι, και θα δούμε κάποια πράγματα πολύ σημαντικά και συγκεκριμένα για το Βουκουρέστι πάνω σε αυτό το θέμα. Προ στιγμή τα δίνουμε στην άκρη. Ε, ο Ιγνάτιος, λοιπόν, τέλειωσε τη σχολή και κάποια στιγμή, κάποια στιγμή, εχείρευσε ο θρόνος της Επισκοπής της μητροπόλεως Άρτης, στην Ήπειρο. Και ήταν τέτοιες οι επιδόσεις του στα εκκλησιαστικά γράμματα κτλ. που τα πατριαρχία, έτσι λεγόταν τότε, δεν το λέω όπως το λέμε σήμερα, το πατριαρχείο, τα πατριαρχία λέγαμε, σε περιπτώσει, ας πούμε τώρα η Ιερά Σύνοδος, τον τοποθέτησε Μητροπολίτη Άρτης σε ηλικία 28 ετών. Πάει λοιπόν στην Άρτα ως Μητροπολίτης, όπου βρήκε μια Μητρόπολη η οποία επειδή ήταν Εχείρευτο, όπω λέγεται στην εκκλησιαστική γλώσσα, να το πούμε ακόμα πιο απλά, ήταν κενή αυτή η Μητρόπολη, χωρί επίσκοπο, χωρί Μητροπολίτη κάμποσα χρόνια. Βρήκε λοιπόν μια κατάσταση, μάλλον διάλυση. Και προσπάθησε σχεδόν από το μηδέν να αναδιοργανώσει τι υπηρεσίε εκεί, τη Μητρόπολη κτλ. Πήρε μαζί του τον αδελφό του, πήρε και έναν γραμματέα. Και δύο-τρία χρόνια, ίσω α πω τέσσερα, τρία-τέσσερα χρόνια μπόρεσε ανενόχλητος να κάνει πολλά πράγματα στην Άρτα. Κατά ατυχή συγκυρία, απάν στα τρια αυτά χρόνια, κατορθώνει ο Αλή Πασάς των Ιωαννίνων με, 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 με διαδικασίε πολιτικές και στρατιωτικές που δεν είναι του παρόντος, σε πάση περιπτώσει να επεκτείνει α, την εξουσία του και στην Άρτα. Εκεί λοιπόν, και δείτε να θυμηθούμε λίγο αυτό ήταν ο Αλή Πασά, ο οποίο ήταν ένα βέβαια σημαντικό ηγέτη των χρόνων εκείνων, αλλά σκληρό. Σκληρός και ιδίω. Α πάρουμε την εικόνα και ιδίω όταν κάποιο ή κάποιοι σήκωναν κεφάλι στην εξουσία του. Ε, βρίσκεται λοιπόν ξαφνικά, ευνηδιαστικά ο Ιγνάτιος στην επιρροή της ατραπίας του Πασαλικίου, του Αλή Πασά. Βέβαια, βέβαια, η αλήθεια είναι ότι ο Αλή Πασάς, όπως προείπα, δεν επήραζε ανθρώπους οι οποίοι, όπως ίσως και ολόκληρη η Οθωμανική Αυτοκρατορία, δεν επήραζε ανθρώπους οι οποίοι δεν αντιδρούσαν στην εξουσία αυτή, δεν έκαναν επαναστατικά κινήματα. Ε, και, ακόμα, και ακόμα, εκείνα τα χρόνια, να πούμε και ένα πράγμα το οποίο έχει σημασία για τη συνέχεια της ιστορίας αυτής. Εκείνη τα χρόνια είχε αρχίσει μέσα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία να φθάνει το πνεύμα των επιστημών, να ιδρύονται σχολεία μεγάλα, σχολές, ο Δε Αλή Πασάς όχι μόνο δεν κατεδίωξε τα γράμματα, αλλά τα προστάτευσε κιόλας. Και δεν είναι τυχαία βέβαια και αυτοί που έλεγαν τότε η έκφραση, τα Γιάννενα, τα πρώτα στα γρόσια, στα άρματα και στα γράμματα. Ε... Δεχόταν λοιπόν η Ήπειρο, βεβαίω προεχόντω τα Γιάννενα, τα, τα, οποία Γιάννενα λέγαν τότε ότι είναι το Παρίσι τη ε, Ανατολής, Ανατολή. Δέχονταν λοιπόν, δεχόταν τα Γιάννενα όλε αυτέ τι επιδράσει τις, επιδράσεις της, και τι επιστημονικέ και τι καλλιτεχνικέ από, από, την Ευρώπη. Ε, και. Ο Ιγνάτιος βρέθηκε κι αυτός στο κλίμα αυτό της πρόοδου που είναι μια τεράστια παράμετρο για την παραπέρα πορεία του, γιατί ο Ιγνάτιο έδωσε μια τρομερή όθηση στα ελληνικά γράμματα. Πράγμα που ίσω δεν είναι και πολύ σωστό. Ε, συγγνώμη, δεν είναι και πολύ γνωστό. Τέλο πάντων, είχε αρχίσει λοιπόν τότε μια εισαγωγή, α πούμε, για παράδειγμα, για παράδειγμα, να δούμε λίγο την εικόνα. Μια μέθοδος ήταν, α, είναι λίγο ε, φέγγει λίγο εκεί το προβολέας, ε, εν πάση περιπτώσει εκεί πάνω, Εκεί πάνω γράφει υγειανατάριον ή τη τέχνη για να ζήσει ο άνθρωπο υγιή και πολυχρόνιος». Ε, μεταφρασμένα από την Ιταλική γλώσσα, από τον Σπυρίδο Ναυραντή και τα λοιπά του, του, 1820. Αυτό είναι ένα βιβλίο ιατρικό ας πούμε, που τότε εκείνα τα χρόνια είχαν αρχίσει να κυκλοφορούν στην Ελλάδα. Όπως στην Ελλάδα ενώ στον χώρο αυτόν τέλο πάντων που δεν λεγόταν βέβαια ακόμα Ελλάδα. Να δούμε λίγο και την επόμενη εικόνα. Να, και στα, και στα και στα θετικά και στις θετικές επιστήμες. Πολύ βέβαια μεγάλη όθηση είχε δώσει τότε ο Ευγένιος Βούλγαρης. Βλέπετε στοιχεία γεωμετρίας ε, με τα σημειώσεις του Winston, του Winston δηλαδή, μεταφραστής από τον Πανιερωτάτο Αρχιεπισκόπου κ. Ευγενίου Βουλγάριος. Δηλαδή πάρα πολύ, κληρικοί τότε, ας πάρουμε την εικόνα, πάρα πολύ κληρικοί μορφωμένοι πολλοί από αυτούς είχαν σπουδάσει ε, στην Ευρώπη, μετέφραζαν σωριδών, και τεχνικά και φιλοσοφικά συγγράμματα στα ελληνικά. Και είναι μια, ιδίω δε ο Ευγένιος Βούλγαρης, πάρα πολλά, να και μια άλλη προσωπικότητα του Ευγενείου Βουλγάρεως, για την οποία θα πρέπει να κάνουμε κάποια ειδικότερη εκπομπή. Βέβαια, εκείνα τα χρόνια στη φιλοσοφία χρησιμοποιεί το να δούμε με ένα σπανι... ε, είναι ο Ευγένιος Βούλγαρης, για τον οποίο βέβαια θα μιλήσουμε ίσως κάποια άλλη στιγμή. Μάλλον όχι, ίσω με βεβαιότητα. Δείτε λίγο την επόμενη εικόνα, που είναι η αρχή ε, από τα πρώτα συγγράμματα τη ε, φιλοσοφία. Ε, χρόνια πριν βέβαια, ένα άλλο φιλόσοφο, ο Θεόφιλο ε, Κορυδαλέας, ασχολήθηκε, α πάρουμε την εικόνα, γιατί δεν θα μείνουμε σε αυτά σήμερα, προ για να δείτε το κλίμα. Ε, ο Θεόφιλο Κορυδαλέας εισήγαγε τη φιλοσοφία, εισήγαγε την μελέτη του Αριστοτέλη, η οποία αριστοτελική φι, ε, φιλοσοφία μετά βέβαια και την, και την διευκόλυνση από τους Άραβες που την έφεραν στην Ευρώπη ήταν ο κορμός της φιλοσοφικής σκέψης και αυτό ε, ανεβίωσε στα χρόνια αυτά του Ιγνατίου του, από, α, του Επισκόπου Άρτης δείτε λίγο έτσι για το κλίμα ε, ο, μια από τις μεγάλες μου τότε ήταν ο Διονύσιος Πύρος, ο Θεταλός σπουδασμένος μεγάλη μορφή, ιατροδιδάσκαλος, σπουδασμένος στην Ιταλία και για να δούμε το επίπεδο μόνο, γιατί σε όλα αυτά θα επανέλθουμε κάποια άλλη φορά, για να δούμε το επίπεδο μόνο των γνώσεων των ανθρώπων αυτών, δείτε λίγο και την επόμενη εικόνα. Βλέπετε εδώ πέρα είναι το δίπλωμα, το δίπλωμα το οποίο από το Πανεπιστήμιο της Λειψίας, με το οποίο ένας άλλος μεγάλος δάσκαλος του γένους, ο Κωνσταντίνος Κούμας, ονομάζεται, για δείτε προς τα κάτω, στην επόμενη εικόνα θα το δούμε πιο. πιο βλέπετε πάνω, πάνω, πανεπιστήμιο Φρυδερικού Αυγούστου κτλ. Δείτε εκεί, εκεί, πέρα κάτω, ο Κωνσταντίνο Μικαέλη Κούμα, Τεσσαλό, Γκρέκου, Τεσσαλό λοιπόν από Έλληνα κτλ. Ονομάζεται, έχοντας τελειώσει το γυμνάσιο της Μύρνη και τα τέτοια, ονομάζεται Φιλοσοφία Δόκτωρ. Δηλαδή, διδάκτορας της φιλοσοφικής. Τι τίτλους δηλαδή είχαν όλοι αυτοί οι εκκλησιαστικοί ηγέτες και συγγραφείς, που εύκολα, ας πάρουμε την εικόνα, που εύκολα δεν απενέμεντο από τα πανεπιστήμια αυτά στους σπουδαστέ τους. Αυτή ήταν δηλαδή μεγάλες μορφές και θα δούμε και τώρα πράγματα, ίσως να δούμε και σε ποια άλλη, με ποια άλλη αφορμή, θα δούμε πράγματα καταπληκτικά για αυτούς τους ανθρώπους. Ε, Παράλληλα εκείνα τα χρόνια, εκείνα τα χρόνια έχει πάρει μια πολύ πολύ μεγάλη άνθηση το εμπόριο, γιατί όλα αυτά πάνε μαζί κάπου στα γράμματα, το εμπόριο, είδατε και την έκφραση που σας είπα πριν για τα Γιάννενα, όλα αυτά πάνε μαζί και εκτός από τους που ήταν γεμάτες οι πόλεις, να δούμε λίγο την επόμενη εικόνα, από το μικρεμπόριο το λεγόμενο, αυτή είναι γραβούρα μικρεμπόρων ε, των χρόνων εκείνων, αλλά όλοι βαλκανικοί, όλοι οι βαλκανικοί, ε, διασχίζεται από εμπόρους όπως η επόμενη ας δούμε την επόμενη εικόνα κοιτάξτε κάτω τι λέει Μαρσαντι... Μα... όχι Μαρσαν, Μαρσαν Γκρέκ δηλαδή έμπορος Έλληνας Έλληνας έμπορος κοιτάξτε την πολυτελή ας πούμε αυτό θέλει να δείξει η γραβούρα αυτή η παμπάλα ε, την στολή η οποία προδίδει την... το, 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 επίπεδο και την ευμάρεια των εμπόρων των χρόνων εκείνων ας πάρουμε την εικόνα και ταυτόχρονα τα χρόνια αυτά πια, μιλάμε πια για τα, προς το τέλος της τουρκικής, της οθωμανικής επικυριαρχίας, αφού είμαστε στην επανάσταση του 1821, τα χρόνια αυτά πια ήταν και ελεύθερη η άσκηση των θρησκευτικών ε, δικαιωμάτων και η εκδήλωση της πίστης, βλέπετε εδώ. Ε, και τότε είχε αρχίσει, ε, είχαν αρχίσει τα άμφια, και τα λοιπά, η στολή και τα λοιπά, να μοιάζει και με τη σημερινή. Εδώ βλέπετε ιερέα στην Ιθάκη, όπως λέει η γραβούρα αυτή και επίση παμπάλα, όπου βλέπετε και παρακάτω η ιερέα στην, στη Ζάκυνθο, στην επόμενη εικόνα, που αν εξαιρέσει κανείς ορισμένα λεπτομέρειες και λεπτομέρειες κτλ, βλέπετε ότι αρχίζει, γιατί ήταν τελείως διαφορετική η αμφίεση και τα άμφια και όλα 100 χρόνια πριν από αυτό, και τελείως διαφορετική εδώ που βλέπετε εν πάση περιπτώσει εν πάση περιπτώσει ας πάρουμε την εικόνα λοιπόν μέσα σε αυτό το κλίμα λοιπόν αναλαμβάνει τη Μητρόπολη είπαμε Άρτης ο Ιγνάτιος έκανε ό,τι μπόρεσε τα τρία τέσσερα πέντε χρόνια στη συνέχεια με τον Αλή δυσκολεύτηκε πάρα πολύ να το πω έτσι γιατί Εκείνα τα χρόνια είχαν αρχίσει επαναστατικά κινήματα βέβαια και με τους Σουλιώτες όπως ξέρετε τα έχει ο Αλή Πασάς, και κυρίως, και κυρίως και εκεί είναι και μια ε, διχογνωμία των συγγραφέων για τον, για τον ίδιο τον Ιγνάτιο για τη συμπεριφορά του ε, αλλά ποιον συγγραφέων θα δούμε τώρα αλλά κυρίως ο Αλή Πασάς, συγκρούστηκε με τους Γάλλους με τη Γαλλία. Γιατί θα μου πείτε πού ήταν τα Γιάννενα και πού ήταν η Γαλλία. Υπήρχε τότε μια τεράστια διαφορά για την επικυριαρχία στη θάλασσα, στα Ιόνια. Η θάλασσα αυτή διεξεδικεί το στα Ιόνια νησιά και το Ιόνιο Πέλαγος που το λέμε σήμερα δεν του λέγανε Ιόνιο Πέλαγος, σε μπάση όμως περιπτώσει και από το στόλο της Γαλλίας, από τον Απολέοντα και και από τον το γαλλικό στόλο. Κάποια στιγμή, κάποια στιγμή, οι σχέσεις Αλή Πασά και Γάλλων οξύνθηκαν πάρα πολύ. Με αποτέλεσμα να γίνει αυτή η φοβερή ιστορία της Πρέβεζας. Όπου δυνάμεις του Αλή Πασά συγκρούστηκαν με τους Γάλλους, κοντά στους Γάλλους είχαν ξεσηκωθεί και βοηθήσαν Σουλιώτες και Πρεβεζιάνοι, κάτοικοι της Πρέβεζας, αλλά ο Αλή Πασάς με τον δικό του στρατό και του Αρβανίτε που είχε, συνέτριψε την αντίσταση των Γάλλων και των Πρεβεζάνων εκεί και των Σουλιωτών. Οι, οι, οι Πρεβεζάνοι τρέξαν σε ένα μέρο το, το άκτιο, που λέμε σήμερα το, το, ακρο, το ακροτήριο, αυτό το άκτιο, μπα και σωθούν, και τότε έγινε το εξή. Ο Αλή Πασάς υποσχέθηκε στον Μητροπολίτη Άρτης, ο οποίος ήταν εφημίζεται ω δεινό συζητητή και διαπραγματευτή και τέτοια, υποσχέθηκε με όρκου ότι, να, ότι αν πείσει του πρεβεζάνου και γυρίσουν στην πρέβεζα μαζί με του Γάλλου που είχαν διαφύγει εκεί πέρα, θα του χαρίσει τη ζωή, δεν θα του πειράξει και μάλιστα είπε θα στείλω και πλοία δικά μου να τους φέρουν πίσω εγώ αν ήθελα να τους κάνω κακό να τους σκοτώσω και πούτε θα, θα έστανα να τους σκοτώνουν να τους σκοτώναν. πείθεται ο Ιγνάτιος και πάει και του τα λέει. Οι πρεβεζάνοι και οι άλλο τη έχουν έχοντα εμπιστοσύνη στον Ιγνάτιο, τον πιστεύουν και γυρνάνε πίσω. Και του περνάει όλου, 450 πρόσωπα, του περνάει ο Αλή Πασά διαστόματο μαχαίρα. Άνδρε, γυναίκε και παιδιά. Δεν γλίτωσε κανένα. Αυτό ορισμένοι συγγραφεί το φέρουν ω αρνητική πλευρά τη ιστορία του Ιγνατίου, ότι αυτό φταίει για τον εξολοθερμό των 450 αιχμαλώτων Ελλήνων και Γάλλων. Ε, βέβαια αυτό το λέει ο άγνωστος συγγραφέας της ελληνικής νομαρχίας, όπως ξέρετε αυτό το σύγγραμμα είναι ανώνυμο, ο Ζερλέντης ένας ιστορικός κτλ. Και, και κάποιοι που αντέγραψαν από αυτά τα βιβλία. Παραγνωρίζοντα, ίσω βέβαια δεν θα μείνουμε σε αυτό, αυτό είναι ένα περιστατικό κάπου τα πολλά. Δεν θα μείνουμε σε αυτό, γιατί είναι, αν διαβάσει κανεί όλα αυτά τα βιβλία, είναι ολοφάνερο ότι ο Ιγνάτιο πίστηκε στις υποσχέσεις του Αλίπασά. Τότε μάλιστα ήταν ένας-δύο χρόνια που είχε συνεργασία μαζί του, δεν είχε δει τα θηριώδη ένστικτά του. Και προσπαθώντας να διασώσει τους Πρεβεζάνους, τους οδήγησε στη σφαγή. Τέλος πάντων. Και μετά από λίγο, μετά από λίγο, ε, μετά από λίγο ο Ιγνάτιος ήρθε σε ευθεία πια σύγκρουση με τον Αλίπασά. Πασά. Και ποιο τον έσωσε. Ο Αλή Πασάς αποφάσισε να τον προγράψει, να τον, να τον σκοτώσει. Και ποιο τον έσωσε. Να τα παράξενα και τα πίστευτα τη ιστορία. Τον Ιγνάτιο τον αγαπούσε και τον εθαύμαζε και πίστευε σε αυτόν ο θηριωδέστερο από τον Αλή Πασά, ο γιο του, ο Μουχτάρ. Ο Αλή Πασάς είχε δύο γιους. Ο ένα ήταν ο Μουχτάρ. Ο άλλο ήταν αυτό που έγινε και ιστορία με την κυραφροσύνη. Τέλο, με μια μεγάλη ιστορία άλλη. Ο Μουχτάρ αυτός λοιπόν άκουσε μες τα άκτορα ότι ετοιμάζεται σχέδιο να, σκοτώσουν σκουτώ, τον Μητροπολίτη Άρτης και τον ειδοποιεί. Τον ειδοποιεί, έστειλε άνθρωπο και του λέει ο πατέρας μου θα σε σκοτώσει, σήκω και φύγε. Και πραγματικά κρυφά μαζί με 5-6 έμπιστος ανθρώπους προλαβαίνει και φεύγει και πάει στα Επτάνησα. Όπου στα Επτάνησα είχε προϊστορία και εκεί ως διαπραγματευτής. Ε, στα επτάνησα λοιπόν τον υποδέχθηκαν με, 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 σεβασμό, με αγάπη και με όλα αυτά τα σχετικά. Γιατί? Γιατί, γιατί είχε διαπραγματευτεί παλαιότερα με τους Γάλλους την ελευθερία των νησιών. Και τόσο πολύ τον είχαν σε υπόληψη που αν προλάβουμε από, από κάποια παλιά βιβλία θα διαβάσουμε και τα σχετικά ψηφίσματα, που του είχαν απονείμει διάφορες διακρίσεις και τα λοιπά, αλλά μια από τις διακρίσεις αυτές ήταν το λεγόμενο δικαίωμα των τριών χαρίτων. Ποιες ήταν αυτές οι τρεις χάριτες που σήμερα έμεινε και το λέμε για τρεις, μάλιστα ήταν και κάποια σύριαλ παλιότερα στην τηλεόραση, οι τρεις χάριτες και τα λοιπά, έμεινε να το λέμε οι τρεις χάριτες για τρεις ωραίες γυναίκες. Δεν είναι οι τρεις ωραίες γυναίκες οι τρεις χάριτες. Οι τρεις χάριτες ήταν ένα προνόμιο που στην Ιόνιο Πολιτεία, έτσι λεγόταν τότε Ιόνιο Πολιτεία, απενέμετο, ανεγνωρίζοντα σε κάποιου διακεκριμένου πολίτε, οι οποίοι είχαν το δικαίωμα τρει φορέ το χρόνο να απονέμουν χάρη, χάρη, σε κάποιον κατάδικο που είχε συμπληρώσει το 1 τρίτο της ποινή του. Σε κάποιον δηλαδή βαρύ ποινήτη, είχαν δικαίωμα τρεις φορές το χρόνο να απονέμουν τρεις χάριτες. Η μία λέγεται χάρη, οι πολλέ λέγονται χάρητε. Οι τρει Χάρητες, λοιπόν ήταν το δικαίωμα αυτό το οποίο είχε αναγνωριστεί, είχε απονεμηθεί και στον Ιγνάτιο. Ο οποίο προφανέστατα θα περνούσε το υπόλοιπο τη ζωή του στα, στα επτάνησα και δεν θα γίνονταν αυτά όλα τα οποία θα δούμε τώρα. Όμω η ιστορία άλλα παιχνίδια παίζει. Και κάποια στιγμή, α δούμε την εικόνα, γίνεται η Γίνεται η συμφωνία του Τιλσίτ μεταξύ Γαλλίας και Ρωσίας όπου πια αναγκάζεται ας παρα, εδώ είναι ο Ναπολέοντας ο οποίος ε, συναντιέται με τον Αλέξανδρο τον πρώτο τον τσάρο της, ε, της Ρωσίας. Εδώ βέβαια αναγκάζεται πλέον ο Ιγνάτιος να φύγει και από τα επτάνησα να φύγει και από τα Επτάνησα γιατί δεν διατηρούσε τις καλύτερες των σχέσεων με τους Γάλλους και σηκώνεται και πάει στην Πετρούπολη προσέξτε τώρα την διαδοχή των γεγονότων πάει λοιπόν στην Πετρούπολη όπου αφού παρέμεινε κάποιο χρονικό διάστημα χειρεύει η θέση ο θρόνος του Μητροπολίτου Ουγγροβλαχίας ε, η Μητρόπολη αυτή, Ουγγροβλαχίας, με έδρα βέβαια του Βουκουρέστη, ήταν μία από τις βέβαια Μητροπόλεις των παραδουναβίων ηγεμονιών, ξέρετε για τις παραδουνάβιες ηγεμονίες, θα πούμε και δύο-τρία πράγματα τώρα αμέσω. Ε, εχείρευε λοιπόν αυτή η θέση. Και επειδή και αυτή εχείρευε για πολύ καιρό, ήταν η Μητρόπολη αυτή κάπως παραμελημένη. Ε, βέβαια, είχε, δείτε λίγο, εκεί είχε μια ιδιομορφία. Εδώ είναι το Βουκουρέστι σε μια γραβούρα των χρόνων εκείνων και δείτε τον ηγεμόνα που είχε προηγηθεί τον Μιχαήλ Σούτσο, ο οποίος τότε είχε προστατεύσει και αυτό στα γράμματα κτλ., και είχε μετακαλέσει τον Δημήτρο Καταρτζή, έναν άλλον από τους δασκάλους του δασκάλου του Γένου. Δηλαδή κάτι είχε γίνει τότε, αλλά είχε μείνει. Α πάρουμε την εικόνα, απλώ να δούμε το χειρόγραφο του, ένα κομμάτι από τα χειρόγραφα του Καταρτζή, στο, στο, στον οποίο θα επανέλθουμε μιλώντα για τους δασκάλους του δασκάλου του Γένου. Α το πάρουμε αυτό τώρα. Στην ε, παραδουνάβη αυτή περιοχή τώρα, εδώ ένα, ένα πάρα πολύ σημαντικό πράγμα θα πούμε που αυτό οπωσδήποτε θα το αναλύσουμε κάποια άλλη στιγμή. Θα έχετε ακούσει βέβαια για όλες αυτές τις παραδουνάβιες ηγεμονίες, τη Βλαχομπογδανία, τη Μολδοβλαχία, την, την Ουγγροβλαχία. Αυτές ήταν πολύ πολύ μεγάλες εκτάσεις υπό, υπό επικυριαρχία. Ποιο είναι το παράξενο. Το παράξενο είναι ότι όλες αυτές οι ηγεμονίες είχαν ως ηγεμόνες χριστιανούς, Ρωμιούς. Θα έχετε ακούσει οπωσδήποτε τον Δημήτρου Υψηλάντη, το Μαυρογέννη, τον Νικόλαο Μαυρογέννη, το Γρηγόριο Γκίκα, ονόματα δηλαδή, τον Αλέξανδρο Μαυροκορδάτο τον παλαιότερο, όλοι αυτοί ήταν ηγεμόνες σε τεράστιες ηγεμονίες με τεράστια δύναμη. Υπήρχε λοιπόν απλώς θα το πούμε, δεν θα το εξηγήσουμε τώρα. Υπήρχε λοιπόν μια συνήθεια στην, οθωμανι... στην πύλη, στην Οθωμανική δηλαδή κυβέρνηση, ως ηγεμόνες των ηγεμονιών αυτών των παραδουναβιών να στέλνουν πάντοτε φαναριώτες. Πάντοτε φαναριώτες. σε αυτή λοιπόν τη συγκυρία βρέθηκε ο Ιγνάτιος. Επιμερών κάποιου Μεγάλο επίσης ηγεμόνα του Καρατζά. Βέβαια, να μην παραλείψω να σας πω και κάτι εξαιρετικά στενόχωρο βέβαια, αλλά και εξαιρετικά ενδιαφέρον. Όλοι αυτοί οι ηγεμόνες, όλοι ανεξαιρέτως, κατεδιώχθησαν στο τέλος από την ίδια την Οθωμανική εξουσία. οι δε περισσότεροι από αυτούς καρατομήθηκαν. Ο καρατζά για τον οποίο σα είπα τώρα, γλίδωσε τη ζωή του. Έχασε την ηγεμονία, βέβαια, γλίδωσε τη ζωή του. Οι άλλοι όλοι, μαυρογέννη κτλ. Μουρούζη, ξέχασα να σα πω και ένα άλλο σημαντικό όνομα. Καρατομήθηκε. Θα τα δούμε όμω αυτά, όταν μιλήσουμε για το φανάρι και του φαναριώτε. Πάει λοιπόν ο Ιγνάτιο σε αυτή τη Μητρόπολη. Πρικισμένο με όλη αυτή τη γνώση που είχε και κυρίω με τη θέληση, τη βούληση. Να κάνει κάτι καλό. Θα δούμε τώρα κάτι πολύ παραπάνω από ότι το πιστεύουμε και θα το δούμε από πρωτότυπα συγγράμματα, από πρωτότυπα βιβλία. Η Γρεκή, βέβαια, η οποία ήταν και η πλειοψηφία τότε, στο Βουκουρέστι και στην Βλαχομπογδανία και σε όλα... Και μάλιστα τόσοι πολλοί ήταν οι Έλληνε, οι η... Γρεκοί τέλο πάντων, που... που σήμερα όλα αυτά τα ονόματα που ακούτε, Βλάχος, δεν Είναι ένα συνηθισμένο όνομα. Αν ανοίξει τον τηλεφωνικό κατάλογο, θα δείτε εκατοντάδε με το επίθετο Βλάχο. Από τη Βλαχία τότε. Ε, Μπογδάνο. Δεν λένε γιατί Βλάχο, Μπογδανία. Μπογδάνο. Δεν είναι ένα που, που, ένας που στο, στο, στο Σκάιτι κάνει και ένα δημοσιογράφο, είναι, είναι τέλο πάντων ένα Μπογδάνο. Και πολλοί άλλοι Μπογδάνοι βέβαια. Όλα αυτά είναι από εκείνα τα χρόνια ε, κατεβαίνουν προπάπου και πάπου και τέτοια και φτάνουν μέχρι σήμερα αυτά τα ονόματα. Ε, πάει λοιπόν και αυτοί λοιπόν οι βλάχοι της περιοχής αυτής, της Ουγγροβλαχίας, περιμένανε πώς και πώς, γιατί η φήμη του Ιγνατίου είχε προτρέξει. Και γίνεται, είχε προτρέξει βέβαια στα, στα αυτιά τους, και ως πρώην άρτης βέβαια, και κάποια στιγμή καθίσταται Μητροπολίτης ουγγροβλαχίας πλέον με έδρα της Μητροπόλεως του το Βουκουρέστι. Και αξίζει τώρα να δούμε κάποια πράγματα χαρακτηριστικότατα γιατί? γιατί, καλή είναι η ιστορία. Καλά είναι τα συγγράμματα της ιστορίας όταν τα βρίσκει κανείς και τα διαβάζει, αν και για τον Ιγνάτιο ίσως δεν θα βρει πολλά. Εν πάση μας περιπτώσει, καλά είναι αυτά. Λίγα πολλά, καλά είναι. Ακόμα πιο καλά όμως είναι τα συγγράμματα των ημερών εκείνων τα οποία με τον χαρακτηριστικότερο τρόπο με τον χαρακτηριστικότερο τρόπο αλλά και τον, και τον ακριβέστερο και ειλικρινέστερο δείχνουν τα γεγονότα. Να δούμε λίγο λοιπόν να δούμε λίγο λοιπόν σιγά σιγά έτσι την, την να δούμε την επόμενη εικόνα. Αυτό λοιπόν είναι το φύλλο για να το δω εγώ από εδώ και εσείς από εκεί. Αυτό είναι το φύλλο του περιοδικού που έβγαινε στη Βιέννη, του Λόγιου, του Λόγιου ή του Λόγιου Ερμήταλος πάντων, το οποίο ομιλεί για την ενθρόνηση ακριβώς την ημέρα αυτή της ενθρόνησης του Ιγνατίου εκεί πέρα. Λοιπόν, πάνω πάνω λέει Ερμής ο Λόγιος, λίγο το, το κομπιούτερ μας, λίγο το... Αλλά θα τα δούμε και μετά αυτά τους τίτλους, λίγο το έφαγε το κομπιούτερ, Ερμής ο Λόγιος, ε, της 1 η Ιανουαρίου 1811. Βουκουρέστιον λοιπόν, τη, 29η Ιουλίου 1810. Η στα του Μαΐου ήλθεν εν τάφθα, πεμφθείς παρά της Ιεράς Συνόδου της Αγίας Πετρουπόλος, ο νέος Μητροπολίτης Ιγνάτιος, ο Αποάρτης. Βλέπετε εκεί στην πρώτη παράγραφο. Αυτό που σας έλεγα εξ αρχής, ότι είναι ο ίδιος. Το ίδιο πρόσωπο Ιγνάτιος Άρτης και Ιγνάτιος Ουγγροβλαχίας. Λοιπόν, ο Αποάρτης, ανήρ σοφός και ζηλωτής υπέρ του καλού και πρόθυμος να ευεργετεί το ανθρώπινο γένος, μάλιστα δε, δια της παιδείας και προκοπής. Το ιερατείον, τα γράμματα των νέων, η ανατροφή, ήσαν πάν, πάντη ημελημένα, εδώ δηλαδή στη χώρα μας, στην πόλη μας ήταν εντελώς παραμελημένα αυτά, όθεν το παν ήλαξε μορφήν με την παρουσία του. Τι κάνει λοιπόν ο Ιγνάτιος με τον διορισμό του, με την παρουσία του αμέσως, να του δούμε από κοντά λίγο τι κάνει. Τι κάνει λοιπόν. Διορίζει διαφόρους διδασκάλους των επιστημών, της φιλολογίας και των γλωσσών. Και την σήμερον, σήμερα δηλαδή, διδάσκονται στην νεοτέραν ελληνική γλώσσα, η μαθηματική, η πειραματική η φυσική, η χημική η ιχνογραφία, η μεταφυσική, η λογική, η ηθική, η φυσική ιστορία, η γεωγραφία, η ρητορική, η ποιητική, η ιστορία, η αρχαιολογία, η παλαιά ελληνική γλώσσα, η λατινική, η γαλλική, η γερμανική και τα σχετικά. Για να δούμε τον λόγιο Ερμή στην επόμενη σελίδα. Τι έκανε αυτό ο Ιγνάτιος. Δια να τα πνεύματα, διόρισε κοινή συνέλευση του Ιερατίου, των αρχόντων και των πεπαιδευμένων. Εξέτασε τους μαθητάς, τους εφιλοδόρησε και αυτούς και τους δασκάλους και τους διδασκάλους. Τους μεν διδασκάλους με πολύτιμα ορολόγια, τους δε μαθητάς με βιβλία, καθένα κατά την ανάλογο δύναμή του, γεγραμμένα μετά αυτήν την επιγραφή. Το φιλοπόνο δίνει, στον τάδε δηλαδή, χάρη τη στα μαθήματα επιδόσεως αυτού, δώρον του τι δίδονται. Δίδουμε αυτό το δώρο. Α την πάρουμε προ στιγμή τη την εικόνα και βλέπετε ένα περιστατικό απολύτω αντίστοιχο με τα σημερινά. Δεν διαβάζετε κατά καιρού τι εφημερίδε και στην τηλεόραση και από εδώ και από εκεί ότι δώσαν κομπιούτερ στα παιδιά. Δώσαν iPad στα παιδιά. Τι έκανε ο Μητροπολίτη εκείνο, ο Ιγνάτιο, επειδή είχαν παραμιληθεί όπω είδατε όλα αυτά, για να τα τραβήξει τα παιδιά. Γιατί το παιδί δεν μπορούσε το τραβήξει μόνο με, το, με τα αρχαία και με τη ρητορική και με τα λατινικά. Τι έκανε, τότε είχαν πρωτοβγεί τα ρολόγια, γιατί για, για πάρα πολλά τα ρολόγια είχαν πρωτοβγεί 200 χρόνια πριν, αλλά ήταν ογκώδη και τα είχαν μόνο βασιλιάδες και πολύ πλούσιοι. Έτσι να, να, να είναι ρολόγια χρήσιμα, μικρότερα και χρήσιμα, μόλις τότε άρχισαν να κυκλοφορεί, δηλαδή ότι είναι σήμερα, τι να σας πω, το iPad ας πούμε παράδειγμα. Μοίραζε λοιπόν ο Μητροπολίτης για να τραβήξει τα παιδιά ρολόγια. Για δείτε λίγο παρακάτω, αυτό θα το δούμε ξανά, αλλά να δούμε λίγο παρακάτω το λόγιο Ερμή, τον τόμο του 1811. Λοιπόν, να δούμε λίγο παρακάτω, μετά από αυτήν την εικόνα. Εν ενή λόγο, με μια κουβέντα δηλαδή, ο σοφός ούτω ιεράρχης καθεκάστην επινοεί νέους τρόπους για την πρόοδο των μαθήσεων και πανταχόθεν προσκαλεί τους πεπαιδευμένου άντρες. Προσών και η λέγει. «Τιούτι ήθεμοι και άλλοι πολυήγεν ο Αχαιοί» κτλ. τα λοιπά. Μια, μια ομυρική δηλαδή φράση. Τη πρώτη των μαθημάτων ημέρα έγινε μεγάλη συνέλευση συστολίκειων και πρώτον εισέλθων ο Μητροπολίτη του οποίου παρημέραν λάμπου συναιάρεται και η φιλογένεια και ο προς ανακάλυψη των μαθήσεων έρωσης των παρεκκλήσεων με την αρχιερητική στολήν έψαλε το ευλογητό ΣΥ ο Θεός ημών, Χρι, εξυγνώμη, Χριστέ ο Θεός ημών και τα λοιπά, ενημόνευσε τα μέλη της εταιρείας, τους διδασκάλους, τους μαθητάς και ας δούμε και την επόμενη σελίδα, και καθεστής επί του θρόνου, εις την Στοάν, επρόσταξε να αρχίσει η παράδοση των μαθημάτων και παρελθόν ο αρχιδιδάσκαλος Κωνσταντίνος Βαρδαλάχος ανέγνωσε την διάταξη του Λυκείου και μετά ταύτα εξεφώνησε το επόμενο είναι προς του μαθητάς Λογίδριον. Ας πάρουμε την εικόνα που δείχνει ακριβώς πόση μεγάλη σημασία έδιδε και θα δούμε και παρακάτω. Που ο ίδιος με την αρχαιρατική του στολή επισήμως κτλ. ακριβώς για να δείξει τη σημασία που αποδίδει στην παιδεία. Και έγινε όλη αυτή και ο μίλησε παρακάτω ο Βαρδαλάχος, ένας εκ των πολύ μεγάλων δασκάλων του Γένους, μετέπειτα δάσκαλος στην Οδυσσό και ίσως πιο γνωστός βέβαια για την δραστηριότητά του στην Οδυσσό. Όπως σας είπα προηγουμένως, ορισμένες από αυτές τις ηγεμονίες, όπως και αυτή, ευτύχησε να έχει και φωτισμένους ηγεμόνες. Βεβαίως, όπως όλοι οι ηγεμόνες των χρόνων εκείνων ζούσαν με την τρυφή, την πολυτέλεια κτλ. Βέβαια δηλαδή και με τον κίνδυνο της καρατόμησης όπως έγινε με πολλούς, αλλά ο Ιγνάτιος ο Βουκουρεστίου πλέον, ο Ουγγροβλακίας, γνωρίζοντας όλη αυτή τη διαδικασία, να δούμε λίγο την επόμενη εικόνα. Πάλι από τον Ερμή το Λόγιο, για να δούμε, θα το δω εγώ από εδώ, όπου, όπου, εδώ, σε πανηγυρική συνεδρίαση της του ελληνικού λυκείου του ελληνικού λυκείου, αναφέρει το περιοδικό αυτό της Βιέννης. Λοιπόν, εις την για να δούμε εις την δεκάτην του παρόντος εκάθισε η φιλολογική εταιρεία στην τρίτη αυτή συνέλευση η συνήλθε με τα παρατάξεως και ο αρχιστράτηγος των ρωσικών στρατευμάτων Κόμινς Καμίνσκι ε, μην το διαβάζετε από εκεί γιατί βλέπω εκεί είναι μικρά τα γράμματα. Ε, στον χώρο λοιπόν αυτό, ας, ας πάρουμε την εικόνα γιατί μόλις που φαίνονται αυτές τις σελίδες, στον χώρο λοιπόν αυτό προσεκάλεσε τον αρχιστράτηγο των Ρωσικών δυνάμεων που παρεπιδημούσαν βέβαια εκεί πέρα. Το δωμάτιο υπήρχε εστολισμένο πρώτον μετά των εικόνων των δύο μεγάλων ανδρών. Πατρώστε και Ήταν με τα ελληνικών εικόνων των ηρώων της Ηλιάδος, του Ομήρου, των νεωτέρων, όσος εν τη δυστυχία παρήγαγε η Ελλάς, σοφούς άνδρας, Ευγένιον δηλαδή τον Βούλγανιν, Νικηφόρον τον Θεοτόκιν, Βαλάνων τον Ιωαννίτιν, ο Βαλάνος είναι η αδελφή Μπαλάνου που τους σας είχα πει προετών για αυτούς. Λοιπόν, Θεόδωρον τον Γαζίν, το αηδή μου λάμπρο του φωτιάδου, ώστε τις εφότισε τη δακίον και οφέλησε τους Έλληνες. Δηλαδή με μια λέξη, με εντολή του Μητροπολίτη στολίστηκε η αίθουσα ακριβώς πως σήμερα τα σχολεία έχουν είτε περισσότερα τόσο, από αυτά εικόνες των ηρών της επαναστάσεως κτλ κτλ τότε στολίστηκε λοιπόν η αίθουσα με εικόνες των τότε σοφών ανδρών δείτε λίγο την επόμενη εικόνα λοιπόν, α να το αυτό φαίνεται από κοντινάτο να το αυτό που σας είπα βλέπετε την τελευταία παράγραφο το δωμάτιον ε, υπήρχε ενεστολισμένο κτλ, κτλ. Ε, δείτε λίγο στην πίσω σελίδα του ΙΔΙΟΥ του τόμου του 1811. Ε, μετά την δεξίωση και μετά παρατάξιος εις έλθοντος αρχιστρατήγου, ο διδάσκαλος της γαλλικής γλώσσας, Νικόλαος Σάβα ο Εκτυρνάβου, εξεφώνησε γαλλιστή μια νομιλία εκ προσώπου των διδασκάλων και μαθητών του Λυκείου. Αφού η σύλθονη στο δωμάτιο ο πρόεδρος της εταιρείας, άρχον, μέγας λογοθέτης Γεώργιος Σλατινιανός, εξεφώνησε ένα άλλη ομιλία, ομοίως γαλλιστή, εκπροσώπου του Λυκειού. Παρακαλεί έπειτα ο έφορος, ο πανιερότατος δηλαδή Μητροπολίτης, όσους είχαν την άδεια τριβή να προσφέρουν στην εταιρεία. Παρακάλεσε λοιπόν ο, ο, ο Επίσκοπος, ο Μητροπολίτης, όσοι, όσοι είχαν κάνει κάποια μελέτη, να την ανακοινώσουν ενώπιον όλων. Επρόσφερε λοιπόν ο Κωνσταντίνος Βαρδαλα, Βαρδαλάχος διδάσκαλος πόνιμα περιερμηνίας. Ο Άρχον Καμινάρης, Νέστορ Βραϊβέσκος, τους κανόνες και νόμους της εταιρείας κτλ, κτλ. Δώσαν λοιπόν όλοι εκείνη την ώρα, δείξαν μάλλον ή απίγγυλαν ότι, ό,τι ξέρανε και ό,τι μπορούσε ο καθένας και ό,τι είχε ετοιμάσει ο καθένας. Λοιπόν, ας πάρουμε την εικόνα. Όμως, όμως ο Ιγνάτιος παρατήρησε και κάτι άλλο. Ότι πάρα πολλά παιδιά, γιατί όταν, όταν λέμε ελληνισμό τη Ουγγροβλαχία ή τη Βλαχομπογδανία και όλα αυτά τα σχετικά, δεν ήταν όλοι πλούσιοι κατά ανάγκη. Όπω παντού υπήρχαν και εκεί και άπουροι. Και παρετήρησε λοιπόν ο Ιγνάτιος ότι πάρα πολλά παιδιά, ενώ είχαν την έφεση και τι δυνατότητε να προχωρήσουν, δεν είχαν τα χρήματα. Λοιπόν, Σκέφτηκε λοιπόν να κάνει μια καμπάνια να βοηθηθούν τα φτωχά παιδιά, να μάθουν και αυτά γράμματα. Και αν προλάβουμε σήμερα, αν όχι θα δούμε πολλά από αυτά τα παιδιά που ευεργετήθηκαν τώρα, των, των 10, 12 και 15 χρονών, ήταν μετέπειτα δάσκαλοι του γένους. Θα δούμε λίγο στον τόμο του, του 1811. Λοιπόν, για να δούμε πώς είναι η ευτυχία του λογικού ποιμνίου όταν έχει σοφόν και φιλοπίμνιων ποιμένα καθημέρα το αποδεικνύει ο ποιμίνο καλός ο ουγκροβλαχία ιγνάτιος πάσης καταστάσεως τε και γυναίκας άλλους με έργον βοηθεί άλλους με λόγον θεραπεύει και ενενή λόγο με μια κουβέντα δηλαδή και ενενή λόγο ώστε σε αυτόν προστρέχει λαμβάνει του ποθουμένου την επίτευξη η μεγαλύτερα του φροντίς είναι όπερ είναι και το κυριότατο του ποιμένος έργων, ο φωτισμός του ποιμνίου, η καλή αγωγή και παιδεία των νέων και μάλιστα των ευπατριδών, διότι εξ αυτών αναβρύει η στάφτη την επαρχία του λαού η ευτυχία. Διανακινήσει λοιπόν την προστακαλάτου του το Άμιλαν, ρώτησε τους διδασκάλους του Λυκείου, ποιοι νέοι ευπατρίδε είναι σεμνοί και επιμελείς. Ας δούμε και την επόμενη εικόνα, ποιοι νέοι ευπατρίδε λοιπόν, είναι σεμνή και επιμελής και ως έμαθεν περίτινος ευθύς τον παρέστησε ενιστούς άρχοντας και ζήτησε υπέρ αυτού κυβέρνηση την ά ανάλογον με την ηλικία του. Ρώτησε λοιπόν, ρώτησε λοιπόν, ποιοι είναι καλοί και επιμελείς και μεσολάβησε στην κυβέρνηση του Βουκουρεστίου να κάνει κάτι για αυτά τα παιδιά ανάλογα με την ηλικία του κάθε παιδιού. Λοιπόν ας μιμηθώσει την αρετή ταύτην η δυνατή και πλούσιη. Τα αυτά του κατορθώματα είναι τα μόνα αίτια του φωτισμού του γένους, όταν δηλαδή τιμάται η αρετή και παιδεία και αμείβεται αναλόγως. Ο πόσον ανεξάλληπτος θέλει μείνει στα ψυχά των μεταγενεστέρων απάντων, ο ευεργέτε του γένους η μνήμη των τιούτων ημετέρων κατορθωμάτων. Σεις θέλετε είστε οι πατέρες του γένους. Όλον το γένος θέλει σας ομολογεί την χάρη, διόσα καλά πήλαυσαν από εσά αυτοί και οι ιοί αυτών. Ήθε να μιμηθώσουν όλοι οι αρχιερείς και ποιμένες του λογικού ποιμίου, ποιμνίου, τα σπράξεις και τα κατορθώματα του καλού ποιμένους και ιεράρχου Ιγνατίου, το οποίο είναι και το απαραίτητον αυτόν χρέο Ήθε οι πραγματευτέ να μιμηθούσε τα, σκα... τα, τα σκαλά τη ευεργεσία. Α πάρουμε την εικόνα. Πραγματευτέ ήταν οι έμποροι. Ε... εκείνη τα χρόνια υπήρχε μια άλλη κοινωνική διαστρωμάτωση. Οι τα πρώτα φέροντε, οι προύχοντες δηλαδή μια κοινωνία, στη μεστεριά ήταν οι πραγματευτέ. Στη δε θάλασσα οι καπετάνοι, στα νησιά οι καπεταναίοι. Πάμε, προλάβουμε, θα πούμε και γι' αυτά. Βλέπετε λοιπόν πώ ο Ιγνάτιο αυτό. Προέτρεπε τους πλούσιους και έλεγε έτσι θα μείνετε στην ιστορία. Αν βοηθήσετε τα παιδιά αυτά και, και θα σας θυμούνται και τα παιδιά των παιδιών τους. Και θυμάστε κάποτε πριν χρόνια λέγαμε ότι με τέτοια αχούρια που απονέμεται που, που ασκείται η παιδεία σήμερα στην Ελλάδα, με τέτοιες ελήψεις, με τέτοιο κακό κτλ. πόσο διαφορετικά θα ήταν τα πράγματα. Αν όσοι σήμερα πετούν τα λεφτά τους στην μπάλα και, στα, και στη, στη κλωτσο, να κλωτσοκουπανιέται μια μπάλα πώς θα έμεναν στην ιστορία αυτή η σημερινή Παμπλούτη αν κάναν αυτό που κάναν τότε με προτροπή εδώ του Ιγνατίου σε άλλα μέρη ίσως οι Ζωσημάδες τότε που λέγαμε ο Ζάπας, όλοι αυτοί οι μεγάλοι μεγάλοι υπεργέτες τέλος πάντων κλείνει αυτή η παρένθεση και, και κάποιες στιγμές ερχότανε, τέλειωνε το σχολικό έτος και ερχότανε οι εξετάσει. Όπω ξέρετε σήμερα, οι εξετάσει στα παιδιά, στην τάξη, στα που τάξη, τάξη γίνονται μεταξύ των παιδιών, των δασκάλων κτλ. Τότε γινόταν μια πολύ μεγάλη γιορτή στο σχολείο. Πολύ μεγάλη. Και καλούντο με προτροπή του, αρχι... του, Επισκόπου, του Μητροπολίτου, εκαλούντο και οι τοπικές αρχές στο ανώτατο επίπεδο. Και, και τα παιδιά ένα, ένα πράγμα που σήμερα πουθενά που βέβαια δεν υπάρχει, περνούσαν εξετάσει, εξετάζοντο και από αυτού που του εκεί πέρα. Γιατί ήταν και μορφωμένο, όπω σα είπα, ο επίσκοπο, ο κυβερνήτη, ο, ο ηγεμόνα όπω λεγόταν κτλ. Να δούμε λίγο την επόμενη εικόνα. Εδώ, εδώ, για να το δω πάλι από εδώ κοντά, εδώ είναι η ημέρα πια των εξετάσεων των παιδιών. Στο Βουκουρέστι. Να δούμε λοιπόν πώ έγιναν τότε εκείνη τη μέρα. Ενώ έτσι γινόταν κάθε χρόνο βέβαια, εμείς να δούμε για εκείνη την ημέρα τις εξετάσεις. Στο, εννοείται στο Λόγιο Ερμή, στον τόμο του 1811. Αυτά λοιπόν, νομίζω είναι τόσο, τόσο σημαντικά. Μετά 200 χρόνια, 100 χρόνια, αυτά είναι, αυτά είναι της ίδιας μέρας, τα δημοσιεύματα, της άλλης μέρας. Βουκουρέστιο λοιπόν. Ιστορία της εξετάσεις των μαθητών κατά το Λύκειον. Η βλαχία. Η μέρα εξ ημέρας, δηλαδή κάθε μέρα, η βλαχία η μέρα εξ ημέρας αισθάνεται δια της παιδείας την ευδαιμονία της. Οι καλοί καγαθοί δάκες, ευγνώμονες και φιλόκαλιόντες, με μεγάλη της ψυχής αίσθηση, ας, ας δούμε, μπράβο, ευεργέτην της πατρίδος, κηρύτωση των Ούγκροβλαχίας, Μητροπολίτην Ιγνάτιον. Καθεκάστην βλέπουση υπέρ της των νέων βελτιώσεων ζήλων του, αλλά εις τις του παρόντος έτους, είδων εναργέστερων, πώς είναι αγάπη και φιλοστοργία σώζει προς αυτούς, και πόσον σπουδάζει, και πόσον δηλαδή μελετάει, προσπαθεί, και πόσον σπουδάζει να ωφελήσει τους ιούς των και δια τούτου να μεταμορφώσει τα ήθη και την αγωγή των κατοίκων. Τόσα χρήματα εξόδευσε εξιδίων ιδίων εις παρούσα παρούσες εξετάσεις, αυτό εννοεί τα δώρα που έκανε στα παιδιά, για να εμψυχώσει την φιλοτιμία των νέων. Και όμω η μετριοφροσύνη του απέδωκε την γενναιότητα ταύτη στην πατρίδα. Λοιπόν, και αυτό ακριβώ γίνονται εξετάσει λοιπόν. Γίνονται εξετάσεις. και για να δούμε. Αφού λοιπόν γίνονται εξετάσεις, ε, ας, ας δούμε, ας το δούμε απευθείας από εκεί πέρα. Αφού μίλησαν λοιπόν οι δάσκαλοι, οι διδάσκοντε όλοι, οι υποδιδάσκαλοι κτλ. κτλ. Μετά του διδασκάλου και υποδιδασκάλους, μάλλον, μάλλον δείτε, δείτε, μια παράγραφο παραπάνω, αφού φαίνεται. Και ούτω ετελείωσαν οι εξετάσει. Και άρχισαν τα βραβεία. Έλαβε λοιπόν Κωνσταντίνο ο Βαρδαλάχο, αυτό είναι ο επικεφαλής των δασκάλων, χρυσήν και πολύτιμον ταμπακέραν. Οι άλλοι όλοι διδάσκαλοι χρυσά ορολόγια οι δε υποδιδάσκαλοι αργυρά. Μετά τους διδασκάλους και υποδιδασκάλους έλαβαν τα βραβεία οι μαθητές. Τα δε βραβεία ήσαν αργυρά ελειψοειδή πέταλα έχοντα από το ένα μέρος τον Απόλλωνα. Από δε το άλλο εις με τον γύρον λύκειον βουκουρεστίου. Εις δε το μέσον αρετής ένεκα και παιδείας 1811 ήσαν δε τα πέταλα εις τρεις τάξεις διηρημένα και από μέν τον πρώτον έλαβε Ιωάννης ο Κινόηψης, Γιώργιος Σκεύας, Βασίλης και τα λοιπά και τα λοιπά. Τα ονόματα των παιδιών που πήρε αυτό που λέει πέταλα είναι αυτό που λέμε σήμερα μετάλλιο. Το σχήμα δηλαδή αυτό το ελλειπτικό, το, το πεταλοειδές που λέει κτλ. κτλ. αργυρά μετάλλια που τα, δώσανε τότε στα παιδιά. Ε, Τρίτη παράμετρος. Τρίτη παράμετρος. Τεραστίες σημασία. Είπαμε προηγουμένως και σε άλλη εκπομπή θα πούμε πάρα πολλά για τα βιβλία των χρόνων εκείνων και θα δούμε και με τα μάτια μας πρωτότυπα βιβλία σχολικά, επιστημονικά της δεκαετίας ή της εικοσαετίας αυτής πριν 200 χρόνια. Ναι, αλλά τα σχολεία τότε και τα παιδιά, πού να τα βρίσκαν αυτά τα βιβλία και αν τα βρίσκαν, βέβαια εννοείται δεν υπήρχαν βιβλιοπολία και τέτοια και θα δούμε πώς κυκλοφορούσαν τα βιβλία, αλλά και αν τα βρίσκαν, πώς να τα αγόραζαν, με τι χρήματα να τα αγόραζαν. Τι έκανε λοιπόν ο Ιγνάτιος. Αγόρασε εξιδίων με τα δικά του, ό,τι χρήματα είχε, έπαιρνε, μια... έπαιρνε, ένα μισθό από τη Ρωσία, διότι είχε διοριστεί εκεί πέρα με απόφαση της Συνόδου Πετροπόλεως. Τέλος πάντων, με τα δικά του δηλαδή για την συντήρησή του, αγόρασε κάποιες βιβλιοθήκες ολόκληρες. Μία από αυτές, ας δούμε πάλι απευθείας από εκεί πέρα, μία από αυτές, για κοιτάξτε, Αγγελίε, ο Σεβαστός Μητροπολίτης Ουγκροβλαχίας Ιγνάτιος, δια να πρικήσει το Λύκειον καθώς πρέπει, ηγόρασε προμικρού, πριν από λίγο καιρό δηλαδή, Ας πάρω, ας, ναι, μπράβο. Συμφώνως με τους άρχοντας του τόπου την πλουσία βιβλιοθήκη του περιφήμου φυσιολόγου και περιηγητού Σονίνου. Καταγίνεται δε κατά το παρόν και εις την ανέγερση της οικοδομής αυτής κατά την ευρωπαϊκή τάξη και στην αποπλήρωση των Ελλήνων συγγραφέων δια να έχω σήμαθητε προχήρως όλα τα εις παιδείαν συγγράμματα. Ήθε να αυτό τούτο το καλόν και άπαντες οι αρχιερείς Σιμών και οι καταπόλεις και χώρας δημογέροντες και προεστώτες. Διότι η βιβλιοθήκη κατά τον ποτέ βασιλεία, βασιλεία της Αιγύπτου ο Σιμανδίαν είναι ψυχής ιατρίων. Όπως έλεγε και ο Διόδωρος ο, ο ε, βλέπετε λοιπόν και εδώ έτσι να κάνουμε και μια δευτερολέπτο βέβαια παρένθεση. Βλέπετε πόσο καμιά φορά το είπαμε και εδώ βέβαια πόσο άδικο είναι να λένε ότι εν συνόλο κλήρος κυνήγησε τη μόρφωση, κυνήγησε τα. Βέβαια, σα είπα και άλλη φορά, αναγνωρίζω αναγνωρίζω, ότι δεν μπορούν όλοι, αν είμαστε καλόπιστοι άνθρωποι και καλόπιστοι συζητητέ και επίοικοι στου συνανθρώπου μας, δεν μπορούν όλοι να έχουν στα χέρια του τα, 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 τα πρωτότυπα του Λόγιου Ερμή 200 χρόνων βιβλία. Εντάξει. Αυτό το καταλαβαίνω. Όμω, ένα που δεν έχει δηλαδή την πρόσβαση, την, την αυτή να τάχει όλα αυτά. Καλύτερα δεν είναι να μην χαρακτηρίζει, να μην... Βλέπετε, και, και δεν, σήμερα πιαστήκαμε με τον Ιγνάτιο Ουγγροβλαχία, γιατί τον ανέφερα στις προηγούμενες εκπομπές του Καποδίστρια. Δεν είναι ένας ιεράρχης μόνον που προστάτευσε με τέτοια ένταση, με τέτοια δύναμη την παιδεία. Είναι πολλοί. Αλλά, αλλά στην, στην, στο Βουκουρέστι λοιπόν τότε, όπως σας είπα, ηγεμόνας ήταν κάποιος Ιωάννης Καρατζάς. Πεσόν και αυτός εις δυσμένιαν μετά από χρόνια, ήταν αυτός όμως που διέσωσε, όπως σας είπα, τη ζωή του στην Ιταλία. Αυτός ο Ιωάννης Καρατζάς είναι, να δούμε λίγο την επόμενη εικόνα και θα σας πω πού βρίσκεται, πού βρέθηκε αυτή η προσωπογραφία του, όπως και η επόμενη, μια προσωπογραφία των, των Παμπάλαια, όπως και η επόμενη με την εγγονή του. Ε, Ας πάρουμε την εικόνα. Πάρα πολλά χρόνια, τώρα, τη το 1965 τώρα, κάποιο συνεργείο της ΔΕΗ έσκαβε εκεί πέρα στην Αθήνα, στην Οδό Πλάτωνος, να περάσει κάτι καλώδια. Και έψα σε κάτι, σε ένα μεταλλικό κουτί, μεταλλικό κουτί, ε, ο λέγοντας, κυβότιο είναι σωστή λέξη, οι εργάτε εκεί τη ΔΕΗ από περιέργεια που δεν ξέρω και εγώ γιατί, χωρί να ειδοποιήσουν κάποια υπηρεσία κτλ. Με τους λούστους που είχαν και τα εργαλεία, το άνοιξαν. Και μέσα σε αυτό το, το κυβότιο βρισκόταν σε ημιαποσύνθεση το πτώμα μια κυρία. Έτσι φαινόταν καλοντημένο κτλ. Σε ημιαποσύνθεση. Αυτό το πτώμα που βρέθηκε τώρα εκεί πέρα από κάτω ήταν η σύζυγος, του γιου του Καρατζά που είδαμε τώρα η, εκα... η γνωστή από την ιστορία Εκατερίνη Καρατζά. Αυτή εδώ πέρα. Δεν ξέρω κιόλα, δεν ξέρω κιόλα, αυτό δεν σώζεται. Αν ε, το φόρεμα αυτό που βλέπετε ίσω ήταν αυτό με το οποίο βρέθηκε το... τέλο πάντων, πάντως μια πλούσια κυρία τότε του Βουκουριστίου, αρχόντισα, η Εκατερίνη Καρατζά. Το δε. Ας πάρουμε την εικόνα. Τότε λοιπόν ενδιαφέρθηκαν οι δημοσιογράφοι ερεύνησαν κάπως το θέμα και εντόπισαν στην Αθήνα να μένει μια Δισεγγονή του Καρατζά ονόματι Μαρία Καρατζά της οποίας, εις της οποίας στο σπίτι όταν την εντόπισαν υπήρχαν τα δυο αυτά πορτρέτα του πρόπροπάπου παππο της του, του Ιωάννη Καρατζά του ηγεμόνα της Ουγγροβλαχίας. Το σκίτσο αυτή τη αρχόντισα τώρα, τη Μαρία Καρατζά, τη δισεγγονή, το σκίτσο, και θα σα δείξω και το σκίτσο για να δείτε αυτό που λέμε καμιά φορά ο πανδαμάτωρ χρόνο. Το σκίτσο τη Μαρία Καρατζά που βρέθηκε εν ζωή, εννοείται, τη δεκαετία του 60, είναι αυτό. Αυτή λοιπόν ήταν η δισεγγονή Μαρία Καρατζά, την οποία όταν τώρα εντόπισαν οι δημοσιογράφοι στην Αθήνα σε ένα διαμέρισμα, στην οδό Άρνη, εκεί πέρα κάπου στο βοτάνι, στο, στο κεραμικό, κάπου εκεί πρέπει να είναι αυτό το στενό που θυμάμαι. Τέλο πάντων, είναι αυτή. Ήταν αυτή. Βεβαίω δεν φαντάζομαι. Τέλο πάντων, αυτά τη δεκαετία του 62. Το 60, τη δεκαετία του 60, τέλο πάντων. Ε, ήδη είναι μεγάλη. Ε, τέλο πάντων, ας μην πούμε τώρα τι, τι, νομίζουμε για με τα 40 χρόνια. Τέλος πάντων, λοιπόν. Αυτή ήταν λοιπόν η τελευταία επιζώσα απόγονος του ηγεμόνος Ιωάννου Καρατζά. Γιατί του θυμηθήκαμε τον Ιωάννη Καρατζά. Συνέπεσε η ηγεμονία του με την ποιμαντορία της επισκοπής αυτής από τον Μητροπολίτη Εγνάτιο. Να δούμε λίγο την επόμενη εικόνα. Αυτή η εικόνα είναι από τον Λόγιο Ερμή τώρα του 1813 του 1813, εις την οποίαν, δημοσίευση αυτή δι, ε, αναφέρεται ακριβώς ότι όλα αυτά, όλη αυτή η προσπάθεια είχε τεθεί από τον Μητροπολίτη υπό την εποπτεία πως λέμε σήμερα μια έκφραση υπό την αιγίδα δεν λέμε σήμερα υπό την αιγίδα του, του Υπουργείου Τάδη του Πανεπιστήμιου κτλ. Φιλολογική αγγελία λοιπόν ο τόμος λοιπόν του 1813 είναι αυτός και λέει πρέπει να χαροποιήσουν φίλε όλο τον γέρο των Ελλήνων εξή προσέ διότι θέλει η δί εις αυτάς πόσον συνερίζονται αναμεταξύ των και φιλοτιμούνται να φανώσουν έτη και συνεργή της τούτου αναγεννήσεως κτλ. κτλ. Ότι έμαθες τον υπερ της ζήλων του ημετέρου ηγεμόνος Ιωάννου Καρατζά ανήρ φιλόσοφος και φιλόκαλος Αφήνοντα άλλε του αρετά, μεταξύ των οποίων μάλιστα λάμπει η πραότη μεταφρονήσεω και η δικαιοσύνη, ω έφτασε εν τάφρα, ο δαιμόνιος ούτως ανήρ να θεμελιώσει το λύκειον επάνω ει βάση στερεάν και ακλόνητων, ώστε να μην συμμεταβάλλεται εις το εξή με τα σκυρικά περιστάσει ω πρότερον, καταστήσα σε φόρου, άντρα σοφού κτλ. Η θέλησε να μάθει. Εκεί στο κάτω μέρο τη σελίδα, η θέλησε να μάθει οποία μαθήματα διδάσκονται κατά το παρόν στο Λίκειον, και της η δύναμη των μαθητών. Επρόσταξε λοιπόν να γενώσει δημόσια εξετάσεις ως δηλοποιούσε τα εξής κύρια και αυθεντικά γράμματα. Ο ηγεμόνας λοιπόν, ας πάρουμε την εικόνα, ο ηγεμόνας λοιπόν, ο Ιωάννης Καρατζάς, υπήκον ακολουθώντα ακολουθώντας δηλαδή, την, την, η συμμορφούμενος ή βοηθώντας τέλο πάντων την προσπάθεια του Ιγνατιού, συμφώνησε να λάβει υπό την προστασία του το λύκειο, το, το ανοικοδόμησο όπω είδατε και σκεφτείτε σε τι κατάσταση τα βρήκε ο Ιγνάτιο που λέει το ρεπορτάζ αυτό του Λογίου Ερμή ότι το λύκειο πια δεν είναι έρμεο των καιρικών συνθήκων. Δηλαδή για φανταστείτε με τον αέρα, με, το με τη βροχή, με το ένα, με το άλλο έτοιμο να καταρρεύσει. Φαίνεται να ήταν το λύκειο και το απεκατέστησε. Έρχεται λοιπόν η ημέρα των εξετάσεων οι οποίε διεξήχθησαν υπό την επίνευση και του άρχοντος, του ανωτάτου ηγεμόνος, και του επισκόπου. Και στέλνει λοιπόν ο ηγεμόνας ένα πιτάκιον, πιτάκιον λεγόταν τότε, με, με δύο τάφ γράφεται αυτό, με γιώτα και δύο τάφ πιτάκιον, είναι αυτό που λέμε σήμερα ε, μήνυμα, διάταξη, μήνυμα περισσότερο. Δείτε λίγο εκεί πέρα, στον τόμο του 1813 είμαστε τώρα, να δούμε την επόμενη εικόνα, εκεί που λέει πιτάκιον, Λοιπόν, πιτάκιων της υψηλότητός του, δηλαδή του, του Ιωάννου Καρατζά, περί εξετάσεως των μαθητών, Ανά, το, Ιωάννης Γεωργίου Καρατζάς, ναι, ναι, ε, βοηθόδας ελέω Θεού, αυθέντης και ηγεμών πάσης ογκροβλαχίας. πανιερότατε Μητροπολίτα, θεοφιλέστατοι επίσκοποι, τιμιότατη και ευγενέστατη ημέτεροι βουληφόροι άρχοντες, έχουμε αυτήν την πείρα να ψευδεί και σοφών διδάσκαλων, ότι παρά την διδασκαλία της θεωρίας εκάστης επιστήμης και τέχνης, οι διάφοροι δημόσιοι αγώνες ωφελούσαν τους αγωνιζομένους πολύ περισσότερο. Δημόσιοι αγώνες είναι αυτό που σας είπα, οι εξετάσεις μπροστά σε κοινό. Η αρχαιότης γνωρίζει από τους σοφούς της αγωνοθέτας τους απειραρίθμου ενδόξους άνδρας της. Εξετάσεις κοινέ εις και αμοιβή μεταδόξης των ευδοκιμούντων είναι τα μόνα της πρόοδου του ανθρωπίνου νόος ελαττήρια. Τα αυτά γνωρίζοντες διορίσαμε, διορίσαμε θα πει διατάξαμε, διορίσαμε να γίνονται από χρονικό διάστημα εις άλλο δημόσιοι τι αυτές εις το ημέτρον λύκειον, καθάς, κατά τα οποία δηλαδή, να ανακρίνεται ο καρπός της διδασκαλίας των διδασκάλων και της επιμελίας των μαθητών. Πρώτην τιάφτην αυτήν συνέλευση Συγκροτούσιν εξημετέρας επιταγής, οι ημέτεροι άρχοντες, έφοροι του λυκείου, τη μετά τις αύριων Κυριακήν, 27η του λίγοντος μηνός, έωθεν την περιτευθή κτλ. Διορίζει λοιπόν πότε θα γίνουν οι εξετάσεις. Και οι εξετάσεις τότε, μια μορφή δηλαδή, γιατί ήταν με δύο τρόπους τότε γίνονταν οι εξετάσεις, Μάλλον, μάλλον, μάλλον α μην πούμε τώρα σε λεπτομέρειε, με τρει τρόπου. Ήταν και ένα τρόπο των αλληλοδιδακτικών σχολείων που είχαμε πει στην προηγούμενη εκπομπή. Τρίτο τρόπο εκείνο, αλλά μην πούμε στην αλληλοδο, αλληλοδιδακτική μέθοδο τώρα. Γίνονταν λοιπόν εδώ πέρα με δύο τρόπου. Ένα εκ των δύο λοιπόν, εξήταζαν του μαθητέ μπροστά στο κοινόν, οι ίδιοι οι δάσκαλοι του. Α δούμε λίγο την επόμενη εικόνα του ιδίου. Για κοιτάξτε, του ιδίου τόμου. Για κοιτάξτε τώρα. Τόσο σπουδαίο πράγμα ήταν, τόσο σπουδαίο, που για να δούμε στην να το δω εγώ πάλι από εδώ λοιπόν αυτό είναι ο τόμος του 1820 και εσείς βέβαια το βλέπετε από εκεί ένα δευτερόλεπτο να το βρω από εδώ λοιπόν Βλέπετε, οι εξεταστέντες μαθητές του αρχιδιδασκάλου κυρίου Βαρδαλάχου ή στην πειραματική φυσική. Και είναι όλα τα ονόματα των παιδιών που εξετάστηκαν δημόσια στην πειραματική φυσική. Δείτε λίγο την επόμενη εικόνα. Στο ίδιο. Βλέπετε. Να μην διαβάζω τα ονόματα, δεν έχουν και τόση σημασία. Αν και σα είπα πολύ αργότερα κάποιοι από αυτού γίνανε πολύ σπουδαίοι δάσκαλοι του κέντρου. Αλλά βλέπετε. Στην αριθμητική. Η τάδε τάδε τάδε. Η στην γεωμετρία ή στην ελληνική γλώσσα. Παρακάτω λέει στην γεωγραφία και τα λοιπά Στην επομένη σελίδα του, του ιδίου τόμου, στην επομένη σελίδα του ιδίου τόμου, βλέπετε απάνω πάνω, δεν έχει σημασία τα ονόματα ε, των μαθητών, αλλά δείτε παραπάνω τώρα, του διδασκάλου Κυριακού ή στην ελληνική γλώσσα. Ο άλλο δάσκαλο λοιπόν, ονόματι Κυριακό, ει επίθετον, εξήτασε όλου αυτού του μαθητέ τη πρώτη τάξη, όλου αυτού του μαθητέ τη Δευτέρα Τάξη ή στα μαθήματα που, που, δίδασκε ο ίδιο, στην ελληνική γλώσσα εμπροκειμένου. Εμπροκειμένο. Βλέπετε λοιπόν, α πάρουμε την εικόνα. Βλέπετε λοιπόν ότι το να μάθουν τα παιδιά γράμματα έχοντα βγει, όντα ένα καθεστώ τέλο πάντων, α το πω αδιάφορο, γιατί τα τελευταία χρόνια, αυτά για τα οποία μιλάμε, η Οθωμανική η διακυβέρνηση δεν ήταν εχθρική στα γράμματα. Δεν ήταν. Γι' αυτό είναι και τόσα πολλά σχολεία μεγάλα και στον χώρο αυτό τη Ελλάδο και έξω και τα λοιπά. Δεν ήταν εχθρική, αλλά ήταν και αδιάφορη. Δεν, δεν, δεν ήταν και πολύ αν θα μάθουν γράμματα οι Γρήκοι. Τέλο πάντων. Γι' αυτό λοιπόν είχε τόσο μεγάλη σημασία και βλέπετε και δώρα πλέον του ηγεμόνος του Καρατζά. Δείτε λίγο την επόμενη εικόνα, αν μπορούμε να δούμε, ακριβώς δείγματα της περί του συμμετέρους αγώνας ευαρεστήσεως του ύψους του, 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 του αυτούνου δηλαδή, του ηγεμόνους και αρετής γέρας, στέλο, αρετής γέρας στέλονται γέρας τα πιβραβείο του τους διδασκάλους χρυσά προς ευδοκιμωτέρους δε των λογίων μαθητών αργυρά ορολόγια ενδύματα ίσως κατά δεύτερο λόγο ευδοκιμήσαντας και χρήματα εις τους εφεξής μαθητάς, καθώς διδάσκει το συναποστελόμενο σημείωμα. Δηλαδή και εδώ τώρα κάνουν δώρα και στους δασκάλους και τους μαθητές, ακόμα και ενδύματα και ρούχα δηλαδή, ποιο χέρει ίσως να ήταν και παιδιά τα οποία... Αυτός λοιπόν, αυτός λοιπόν ο Βαρδαλάχος, ας πάρουμε την εικόνα, ο Βαρδαλάχος για τον οποίο θα μιλήσουμε λίγο αργότερα, ή μάλλον δεν ξέρω αν θα προλάβουμε να μιλήσουμε σήμερα. Εκ των μεγάλων δασκάλων είναι αυτό ο οποίο, όπω σα είπα, έγινε γνωστότερο και ίσω τον γνωρίζετε ω δάσκαλο στην Οδυσσό. Εκεί έμεινε περισσότερα χρόνια. Όπου και εκεί εφήρμοσε έχοντα πάρει από τον Ιγνάτιο τη Ουγγροβλαχία, γιατί εξαίρετο, εγώ τον θεωρώ από τον του δασκάλου του Γιάννου. Αλλά τα διαδικαστικά και τα τέτοια. Δείτε λίγο την επόμενη εικόνα. Αυτή η εικόνα είναι από τον ερμητολόγιο Λόγιο του 1820 ε, ας πάρουμε την εικόνα γιατί, γιατί δεν, δεν μπορείτε να τα... είναι μικρά τα γράμματα ε, αυτό βέβαια εννοείται είναι το πρωτότυπο σύγγραμμα του 1820 του, του, Ερμή του θα δούμε και άλλα μετά από εδώ πέρα αν προλάβουμε όπου πάλι ο Βαρδαλάχος για κοιτάξτε μόνο τις δυο σειρές ο διδάσκαλος κύριος Βαρδαλάχος άρχισε να εξετάζει τους μαθητές, τους μαθητές του πρώτον εις την φυσική, κάμνοντας και τα πειράματα. Ε, τους εξέτασε την ακόλουθον ημέρα στην ρητορική και στην χειώδη γεωμετρία. Μετά δε το γεύμα, ο διδάσκαλος κύριος Γενάδιος εξέτασε την πρώτη του τάξη εις τους Έλληνας συγγραφείς. Εδώ λοιπόν, εδώ λοιπόν, δύο πράγματα να δούμε. Ας πάρουμε την εικόνα Γι' αυτό σας λέω είναι πολύτιμα τα, τα, παμπάλια, αυτά τα πρωτότυπα βιβλία. Δύο πράγματα να δούμε εδώ πέρα. Πρώτον, ότι ο Βαρδαλάχος, και προφανώς για να το κάνει ο Βαρδαλάχος δεν το έκανε μόνο στο δικό του, το, στη δική του τη το σχολή, γινόταν πειράματα. Ξέρετε, αυτά τα αυτονόητα σήμερα, τα αυτονόητα σήμερα στα σχολιά, την ώρα της φυσικής, την ώρα της χημής κτλ. Τότε ήταν καθόλου αυτονόητα. Και είχαν κατορθώσει τότε, το έτος χίλια, 820 να κάνουν πειράματα φυσικής. Και μετά δε το γεύμα ο Γιώργος Γενάδιος, ο οποίος ήταν εκείνος που σας είχα πει, και θα επανέλθουμε άλλη στιγμή σε αυτό, ότι στο Ναύπλιο, όταν είχε πάυσει πια ο αγώνας, ελήψη χρημάτων, ήταν αυτός που με μια ομιλία του στην πλατεία του Ναυπλίου κατασυγκίνησε τους Παρεστώτα και ακικότα, και έσπευσαν στα σπίτια του και φέρανε χρήματα, κοσμήματα κτλ. Και έτσι χρηματοδοτήθηκε πάλι ο αγώνα. Αυτό είναι ένα εκ των μεγαλύτερων δασκάλων, ο Γιώργιο Γεννάδιο. Εννοείται, επειδή δεν είναι τόσο γνωστό το όνομά του, εννοείται και το τονίζουμε και ίσω να είναι και αυτό, καμιά σχέση βέβαια με τον Γεννάδιο, το πολύ γνωστό όνομα του Πατριάρχου, πριν 350 χρόνια. Λοιπόν, εδώ είδε και λοιπόν ο Γιώργιο Γεννάδιο, να δούμε λίγο την επόμενη εικόνα. Αυτό είναι ο Γιώργιο Γενάδιος, εκ των μεγαλύτερων βέβαια δασκάλων του Κιένου, για τον οποίο κάποια στιγμή θα μιλήσουμε. Α πάρουμε την εικόνα. Καλά όλα αυτά, αλλά κάποια στιγμή έπρεπε, έπρεπε, η ελληνική γλώσσα, η οποία βγήκε από τα 400 χρόνια τη δουλεία, ταλαιπωρημένη, τα αναμεμειγμένη με τρει-τέσσερι άλλε γλώσσες, θυμάστε κάποτε που σας είπα, ιδίω στο ναυτικό, ιδίω στην ναυτιλία, μιλούσαν ένα συνοθήλευμα το οποίο ήταν τρει-τέσσερι γλώσσε. Ελληνικά, ε, τουρκικά, ιταλικά, αγγλικέ λέξει, επειδή τα πλοία ορισμένα ήταν κατασκευασμένα από Άγγλου. Ε, και χρειαζόταν γίνει μια αποκάθαρση και μια συγκέντρωση ε, των στοιχείων τη ελληνική γλώσσα. Ποιο πάλι. Ποιο πάλι ανέλαβε αυτό το πράγμα, για δείτε λίγο εκεί πέρα, για δείτε λίγο την επόμενη εικόνα, αυτό είναι προκήρυξη του Πατριαρχείου για την σύνταξη, το εδώ πάλι εγώ από εδώ με συγχωρείτε λίγο, για τη σύνταξη λεξικού της ελληνικής γλώσσας. Προκήρυξης περί του εκδοθισομένου λεξικού του γένους. Είναι γνωστόν της ομογενέσιν, είναι γνωστόν δηλαδή στους ομογενής, ότι προένδεκα οι αυτόν, Ασχολείται το γένος εν Βυζαντίο περί εν λεξικών της ελληνικής πληρέστατον όσον δίδεται, με αγώνας πολλούς και μεγάλους, με έξοδα υπέρογκα και με καρτερίαν ασύγκριτον. Τούτο δι' αποπερατωθέν συν Θεό και επιθεωρούμενον ήδη. Λοιπόν, ας μην μείνουμε, ας μην μείνουμε στο λεξικό, ε, στην, αναγγελία του Πατριαρχείου, απλώς να παρατηρήσουμε ότι και εδώ το Πατριαρχείο ήταν αυτό το οποίο πρώτο Προσπάθησε με μεγάλη μεγάλη δυσκολία να συντάξει λεξικό της ελληνικής γλώσσας. Και τελικώς το πρώτο λεξικό που συντάχθηκε, που, και δείτε και την αναγγελία του, ε, λοιπόν, ναι, εδώ είναι, η, η, εδώ είναι το κομμάτι της προκηρύξεως του Πατριαρχείου, που συνεχίζει και λέει ότι «απεφάσισε λοιπόν», να μην το διαβάσουμε όλο, «απεφάσισε το Πατριαρχείου με την βοήθεια και καλή τους περηφανεί άρχοντες, τους φιλομούς, τους όσους δηλαδή αγαπούν την τέχνη και τα γράμματα, να, να βοηθήσουν ε, την κατάσταση. Αφού λοιπόν έγινε αυτή η προσπάθεια, τελικώ. να δούμε, ας πάρουμε αυτή την εικόνα, τελικός αναγγέλλεται, τι αναγγέλλεται, το πρώτο, Κανονικότατο λεξικό της ελληνικής γλώσσας Δείτε λίγο την επόμενη εικόνα Αυτός είναι ο Ερμής Ολόγιος Τόμος του 1816 Όπου τι γράφει ε, Αναγγελία βέβαια, Βενετία Ανθίμου Γαζή λεξικών, ε, ναι, λεξικών ελληνικών Πως χρήσιν τον περί τους παλιούς συγγραφείς ανασχολουμένων Έκδοσης πρώτη Επιστασία και διορθώσει Σπυρίδων Βλαντί. Τρει τόμοι κτλ. 1809, μετά τις εικόνες του εκδότου. Αναγγέλλεται λοιπόν επιτέλου η έκδοση ελληνικού λεξικού. Α πάρουμε την εικόνα, που ήταν πολύ δύσκολο πράγμα, γιατί σα είπα και για το προηγούμενο αυτό που λέγαμε πριν. Σήμερα αυτά φαίνονται. Πα σε ένα βιβλιοπολείο και διαλέγει από 100 λεξικά. Όποιο θέλει, μικρό, μεγάλο, επίτομο, πολύτομο κτλ. Τότε όμω, μέσα στο μαύρο του σκουτάδι, για να εκδοθεί λεξικό, ήταν μεγάλο κατόρθωμα και κρίνεται το λεξικό, το τρίτομο του ανθίμου γαζί. Το οποίο τρίτομο, δεν θα εντρυφήσουμε βέβαια, το οποίο τρίτομο λεξικό του, 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 του ανθίμου γαζί είναι αυτό εδώ πέρα που βλέπετε τώρα. Να δούμε λίγο, δείτε λίγο από εκεί πέρα, λεξικό της ελληνικής γλώσσης επίτομο κτλ. κτλ. Αυτό είναι η επανέκδοσή του το 1839. Αυτό λοιπόν είναι το τρίτομο, το περιβόητο, τρίτομο λεξικό του Ανθίμου Γαζί εννοείται αυτά είναι πρωτότυπα γι' αυτό τα βλέπετε και λίγο τίλιο, και πολύ σκονισμένα και μαυρισμένα αλλά εδώ μέσα αυτά είναι, έχουν τέτοιο πλούτο μέσα γλωσσικό που δεν μπορείτε να, να φανταστείτε αλλά ας μην, ας μην σταματήσουμε σε αυτό αυτό απλώς να το δείτε γιατί κατά καιρούς ίσως διαβάζετε που και πού το πρώτο λεξικό ήταν το Ανθίμου Γαζί να το έχετε τουλάχιστον την οπτική του εικόνα είναι αυτό το πρώτο λεξικό λοιπόν της ελληνικής γλώσσας. Στο οποίο λεξικό, δείτε λίγο, στην τελευταία σελίδα, κατάλογος των φιλομούσων συνδρομητών. Και δείτε εκεί πέρα, τρίτο, τέταρτο, τε, όχι δεύτερο όνομα, η Εναθήνας κύριε Γεώργιος Γενάδιος. Τι σημαίνει αυτό. Ας πάρουμε αυτή την εικόνα. Όπως σας είπα και πριν, δεν υπήρχαν τότε βιβλιοπολία και τέτοια πράγματα. Όποιος ήθελε ένα λεξικό ή ένα βιβλίο, βιβλίο όχι μόνο λεξικό, ε, ειδοποιείτο από τον εκδότη ότι θα εκδοθεί αυτό το λεξικό ή το βιβλίο και γραφόταν συνδρομητής για ένα, για ένα ε, τόμο, για δύο, για τρεις, όσα βιβλία ήθελε. Και εδώ μάλιστα γράφει δύο τόμοι, ένας τόμος και τα λοιπά. Και υπήρχαν κατάλογοι όταν τυπωνόταν πια το βιβλίο, υπήρχε στο τέλος όλα τα βιβλία αυτό κατάλογοι Δείτε έναν κατάλογο, τον πρωτότυπο αυτό βέβαια εδώ. Δείτε στην επόμενη εικόνα. Είναι αυτό που βλέπετε εκεί, κατάλογο συνδρομητών. Και, και α πάρουμε την εικόνα. Και δεν ανάγκη τώρα γι' αυτό σα το δείχνω από εδώ να βλέπουμε και τα γράμματα. Βλέπετε, οι Εναθήνε, κύριοι, η Ενσύρα, Σύρα είναι η Σύρο, η Ενσύρα, κύριοι, η Ενάνδρο, κύριοι, η Εν... Ναφπλία, να είναι το Ναύπλιο. Η Ενμίλω, κύριε, κάθε πόλη και νησί, λοιπόν, γράφει τα ονόματα αυτών που παρήγγειλαν αυτό το λεξικό και το πήρανε. Ε, και αυτά ήταν εκεί. Και επιπλέον, επιπλέον, τώρα δεν θα προλάβουμε ίσως να πούμε περισσότερα, επιπλέον ένας τρόπος βοήθειας προς την παιδεία ήταν οι δωρεές ιδιωτών. Και σώζονται, ας δούμε μόνο έτσι και πολύ πολύ γρήγορα, και σώζονται, να δούμε εκεί πέρα την επόμενη εικόνα, στον Ερμή το Λόγιο, επίσης την πρωτότυπη του αυτή του 1817, ευρίσκεται, αυτό είναι το αυτό του 1817, να το λέει και 1817, ευρίσκεται επιστολή μια από τις, και άλλες βέβαια σε άλλους τόμους, κάποια κάποιας βασιλικής Νικολάου, να δούμε την επόμενη εικόνα. Πανα... Στην επόμενη εικόνα είναι δημοσιευμένη η επιστολή της. Κάτω-κάτω βλέπετε, Παναγιώτατε, Σοφότατε και Οικουμενική Πατριάρχα. Το ένθεον της ημετάρας Παναγιώτητας, δουλικός λέει και τα λοιπά, σπάζομαι και τέτοια. Ασπαζωμένη ευλαβός, γέννητε την επόμενη εικόνα, τα κράσπεδα των ηματίων και όλα τα σχετικά. Περιγράφει λοιπόν αυτή η κυρία, η Βασιλική Νικολάου, από εδώ, από τη Σιάτιστα, περιγράφει πώς περιήλθαν στην κυριότητά της, από τον πατέρα της, το φαρμακοπιό και ξέρω ούτε ένα σωρό περιουσιακά στοιχεία, ακίνητα κτλ. Και τα θέτει στη διάθεση, δείτε την τελευταία την επόμενη εικόνα, και, και τα θέτει στη διάθεση του Πατριάρχου, να δούμε λίγο την, τελευταία, την επόμενη εικόνα, αυτή είναι εδώ πέρα. Και, και λοιπόν... Τέλος πάντων, μην το διαβάσουμε τώρα. Ο, ε, τα θέτει στη διάθεση του Πατριάρχου, ούτω ώστε αυτός, ο Πατριάρχης, να, να μεριμνήσει, να ιδρυθεί σχολείο, να διοριστεί δάσκαλος, ο οποίος θα μισθοδοτείται, αλλά και όλα τα έξοδα του σχολείου θα καλύπτονται από αυτήν την κληρονομιά, την οποία παραχωρεί στο Πατριαρχείο, γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο. Ας πάρουμε την εικόνα, όπως και μια πηγή, πηγή εσόδων για τις υποτροφίες των μαθητών, ήταν οι υποτροφίες. Αυτό που σήμερα υπάρχει και ίδρυμα κρατικών υποτροφιών και όλα αυτά τα σχετικά, αυτό το είχε, δείτε λίγο, στον τόμο του 1817, μόνο πάλι γρήγορα έτσι να δούμε, να δούμε, μπορούμε να δούμε τον τόμο αυτό του 1800. Λοιπόν, μέγεθο των γάρ αρχή πάντων κτλ, κτλ. Για δείτε την επόμενη παράγραφο, εκεί στην ίδια σελίδα. Που, επειδή, όχι στην ίδια σελίδα, συγγνώμη λίγο, στους τεχνικούς μας απευθύνομαι, στην προηγούμενη. Αυτήν την ίδια, αυτή που βλέπαμε πριν, αν μπορούμε να γυρίσουμε. Σε αυτήν την, 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 την αμέσω προηγούμενη. Αν όχι, θα σα τη διαβάσω εγώ πριν φτάσουμε σε αυτήν. Λοιπόν, λέει στην προηγούμενη αυτή. Μέγεθο των γάρ ίσω αρχή παντό, όσπερ, λέγεται, χαλεπότατον. Και τα λοιπά Επειδή πολλοί των ομογενών, νέοι σπουδαίοι, επιθυμούντες με την σπουδή των μαθημάτων, στερούμενοι δε κατά δυστυχία των προστού του αναγκαίων, προστρέχουν πολλά και άλλους άλλου ευκαταστάτου ομογενεί, επικαλούμενοι την αυτόν βοήθεια προς, ευκ... προς επίτευξη του ποθουμένου. Δια τούτο, και πάμε εδώ τώρα σε αυτό που βλέπετε, δια τούτο, οι εν τον παρόντι υπογεγραμμένοι φιλογενείς και φιλόμουσοι των εν Βιέννη Γρεκών, ζήλο χριστιανικό κινούμενοι προ την εκπληρώσει την επιθυμία του των φιλομούσων και να των ανδρών νέων, απεφάσισαν ο ομοφόνου αυτήν με αναβάλωση την βάση την ω ετησίου συστηματική βοήθεια κτλ. Εδώ λοιπόν, εδώ λοιπόν, στη Βιέννη, όπου πήγε μετά το Βουκουρέστι ο Ιγνάτιο, θεσπίζεται για πρώτη φορά ο θεσμό των υποτροφιών. Και στην επόμενη εικόνα, και στην επόμενη εικόνα είναι οι όροι με τους οποίους τα παιδιά θα παίρνουν υποτροφία και οι όροι, όπως και στην επόμενη, και στην επόμενη, οι όροι με τους οποίους, όχι σε αυτό, ας μείνουμε στην, στην προηγουμένη, οι όροι με τους οποίους θα ελέγχονται, θα ελέγχεται η πρόοδος των παιδιών αυτών. Αυτό δηλαδή που γίνεται σήμερα στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών με τα λεγόμενα ε, πιστοποιητικά σπουδών, πρόοδους σπουδών και τα τέτοια, τότε είχαν πρωτοθεσπιστεί. Ε, Τώρα, α πάρουμε την εικόνα. Το 1000, πιο 1000, τώρα, το 1812, λίγη τελειώνει ο Ρωσοτουρκικός πόλεμο. Τι σχέση έχει αυτό με τον Ιγνάτιο και όλα αυτά τα γεγονότα. Με, τον πόλεμο, με τη λήξη του πολέμου αυτού συμφωνείται μεταξύ Ρωσίας και Τουρκίας, μεταξύ πολλών και άλλων βέβαια ρυθμίσεων που δεν ενδιαφέρουν τώρα, Η παρα... ένα μέρος μεγάλο των παραδουναδίων ηγεμονιών να επιστραφεί εδαφικά στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Και ευνηδίως ο Ιγνάτιος ευρίσκεται επίσκοπος, μητροπολίτης, σε τουρκοκρατούμενη πάλι περιοχή. Έχοντας όμως όλες αυτές τις τα προηγούμενα με την Τουρκία αναγκάζεται να φύγει και από το Βουκουρέστι και πάει στη Βιέννη. Όπου εκεί τώρα μας, δεν μας παίρνει ώρα, όπου εκεί όντας μέλος της φιλικής εταιρείας και σώζεται μια μεγάλη αλληλογραφία του με προύχοντες, με τον Καποδίστη με, με, με πολλούς και διαφόρους τότε για τον αγώνα από τη Βιέννη. Όμως εκεί στη Βιέννη βέβαια τον παρακολουθούσε η αστυνομία στενά του Μέτρνιχ, αλλά όμως τουλάχιστον όπως σώζεται σε αυτά τα παμπάλα βιβλία, δεν τον, δεν τον, τον, παρακολουθούσε μόνο, δεν τον ενόχλησε. Τι τον ενόχλησε στη Βιέννη, καμιά φορά η αυτή των πραγμάτων η τύχη, τον ενόχλησε ο καιρό. Αρρώστησε εξαιτία του κλίματο τη Βιέννη και αναγκάστηκε να φύγει από εκεί πέρα και να πάει στην Ιταλία. Που έχει, όπω ξέρετε, κλίμα μεσογειακό και παρόμοιο και με το δικό μα εδώ. Πήγε καταρχά στην Τοσκάνη, και μετέπειτα στην Πίζα, όπου και εκεί πέθανε, πέθανε τελικώς και τάφει στο Λιβόρνο. Στο Λιβόρνο, να δούμε αυτό που είδαμε πριν, να δούμε λίγο πάλι. Στο Λιβόρνο, λοιπόν, αυτός ήταν ο τάφος του. Εις τον οποίον τάφο του Ιγνατίου, έτσι φτάνουμε και στο τέλος του δηλαδή, στον τάφο του Ιγνατίου είχε τοποθετηθεί μια μαρμαρίνη πλάκα με επιγράμματα, τα οποία ήταν, τα έγραψε κάποιος πίκολος, ο οποίος ήταν αρχαιομαθής, και στην ομιρκή γλώσσα, ας δούμε την επόμενη εικόνα. Αυτά εδώ τα επιγράμματα, αν προλάβουμε θα, θα, θα επιστρέψουμε σε αυτά. Τώρα, τώρα, από εδώ και πέρα ένα πολύ ενδιαφέρον κομμάτι της ιστορίας αυτής. Στη Μιτιλίνη, η οποία Μιτιλίνη θεωρήθηκε, εκεί γεννήθηκε, εδώ που τα λέμε τώρα, εκεί γεννήθηκε ο Ιγνάτιος, θεωρήθηκε, θεωρήθηκε η πατρίδα του και θεωρείται η πατρίδα του τέλος πάντων κάποιος Μητροπολίτης, ο οποίος πλέον έχει αποτίσει το κοινόν χρέος, Ιάκωβος της Μητυλίνης, Ιάκωβος βρότου το επίθετο, έκανε μια μεγάλη προσπάθεια να μετακομιστούν τα οστά του Ιγνατίου από το Λιβόρνο της Ιταλίας στη Μητυλίνη, στην πρωτεύουσα της Λέσβου. Έκανε μια λέω, μεγάλη προσπάθεια γιατί αυτό θέλει τεράστιες διαδικασίες, αλληλογραφίες με Υπουργεία Εξωτερικών, Εθνικής Παιδείας και Ένα, ένα πράγμα δηλαδή τρομακτικό σε γραφειοκρατία. Τέλος πάντων, το έκανε αυτό και κάποια στιγμή συμφώνησε και η Ιταλική κυβέρνηση και παρεχώρησε, επέτρεψε μάλλον, τα οστά να έρθουν στην Ελλάδα. Ε, τελικώς, αφού λήφθηκαν και όλα τα μέτρα που έπρεπε να ληφθούν για την, μετα... μεταφορά αυτή, διεπιστώθη όταν ήρθαν εδώ ότι δεν επρόκειτο περί οστών, αλλά διεσώζεται σχεδόν ανέπαφο ολόκληρο το σκίνομα του, του Ιγνατίου. Μετεφέρθη λοιπόν, δείτε λίγο την επόμενη εικόνα, εδώ είναι μια εικόνα του 1962 στην Αθήνα, όπου ε, μετά των προβλεπωμένων τίμων βέβαια, βλέπετε εκεί την, της, αυτή της αστυνομίας, την την, πώς τη λένε, την, μουσική, ξεχνάω τη την, μπάντα, την μπάντα της αστυνομίας, μεταφέρεται φέρεται η λοιπόν από το παρεκκλήσιο του Αγίου Ανδρέας στο οποίο είχε αρχικά αποτεθεί μετά την άφηξη στον Πειραιά μεταφέρεται στο Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών και γίνεται η λειτουργία εκεί πέρα και τα λοιπά και εδώ είναι μια εικόνα των, αρχι... των, των, των αρχιερέων των Μητροπολιτών τότε που παρέστησαν σε αυτή την τοξολογία και συμπτωματικό μπροστά μπροστά στη φωτογραφία αυτή είναι ο Μητροπολίτη ε, κυρός, πλέον δεν ζει πια, ο Μητροπολίτη Ιάκοβο τη Μητυλίνη, ο οποίο έκανε και όλη αυτή τη διαδικασία. Εδώ εξέρχονται από την Μητρόπολη Αθηνών. Ε, ας Α πάρουμε την εικόνα. Ο Μητροπολίτη λοιπόν ο Ιάκοβο έκανε και έναν σύντομο διαγωνισμό, διότι πρόκειται περί δημοσιολογιστικού και για να γίνει η του Ιγνατίου, έγινε η προτομή του Ιγνατίου και είναι αυτή η οποία βρίσκεται στη Μιτιλίν. Την έκαμε κάποιο γλύπτη, Αθανάσιο Λιμνέο το όνομα, η οποία, αν κρίνουμε και από κάποιε, όπω σα είπα, ελάχιστε υπάρχουν προσωπογραφίε, πρέπει να είναι κοντά στην πραγματικότητα. Ε, δίδεται λοιπόν μια μεγάλη, μεγάλη εξαιτία τη εμβέλεια τη προσωπικότητα του Ιγνατίου, δίδεται μια μεγάλη δημοσιότητα, επισημότητα κτλ φτάνει στη Μητυλήνη μεγάλη κυβερνητική και πολιτική αντιπροσωπεία με επικεφαλή στον τότε βλέπετε εδώ πάλι στο πρώτο αυτό είναι ο Μητροπολίτης Ιάκωβος και δεξιά όπως βλέπετε εσείς ο Βασιλιάς Παύλος ε, δεξιά από τον Βασιλιά Παύλο η τότε πριγκίπισσα Ειρήνη και γίνονται όλα αυτά τα οποία εδώ τώρα είναι στη Μητρόπολη στη Μιτιλίνη πια ε, αφού λοιπόν παρέμεινε το λείψανο τρία χρόνια ούτως ώστε να δημιουργηθεί σαρκοφάγος και όλα αυτά, μετά τρία χρόνια αποφασίζεται η τοποθέτηση του λείψανου στην σαρκοφάγου στην οποία βρίσκεται και σήμερα. Ήρθε τότε, εντάξει, εδώ βλέπετε το φέρετρο στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Θεράποντος της Μητυλίνης ε, και αμέσως μετά έρχεται, ας πάρουμε την εικόνα, να δείξουμε αυτή, ναι. Έρχεται ο βασιλιά, ο, 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 ο διάδοχο, α πούμε, ε, τότε και μετέπειτα βασιλιά Κωνσταντίνο, εδώ ω βασιλιά, γιατί στο, στο, μεσοδιάστημα αυτό ε, πέθανε ο βασιλιά ο Παύλο. Αν θυμάστε, η παλιότεροι είχε πάθει καρκίνο έτσι ραγδαία αυτή, εξελίξεω. Ανέλαβε σε αυτό το μεσοδιάστημα και έρχεται ω βασιλιά ο Κωνσταντίνο. Βλέπετε δηλαδή ότι η πολιτεία πίσω, νομίζω, όσο θυμάμαι και εγώ τώρα, πρέπει να είναι ο Πιπινέλη, ένα παλιό υπουργό εξωτερικών. Τέλο που κατεβαίνει δηλαδή την κλίμακα του, του βασιλικού αεροσκάφους. Τέλος πάντων. Έρχεται λοιπόν ο Κωνσταντίνος και μεταφέρουν πια μεταφέρουν το, το φέρετρο αυτό προς ενταφιασμόν. Και το αποθέτουνε σε σαρκοφάγο καλυμμένο, ας δούμε και την επόμενη, αυτό το, το αυτό να πούμε, και το αποθέτουνε στη σαρκοφάγο αυτήν εδώ, την καλυμμένη με την ελληνική σημαία. Ας πάρουμε την εικόνα. Αυτά είναι εμπολή άγνωστα στοιχεία. Σήμερα, σήμερα ε, το λείψανο του Ιγνατίου Ουγγροβλαχία ευρίσκεται στη Μυτιλίνη. Την θεωρουμένη και ω γενέτειρά του. Όχι, με συγχωρείτε, γενέτειρά του είναι. Εκεί γεννήθηκε, όπω σα είπα στην αρχή τη εκπομπή, ο Γενάτιος. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, επειδή η καταγωγή του ήταν τη Σπάρτη, τέλο πάντων, το λείψανο ευρίσκεται εκεί. Ε, και επειδή, να σα πω και αυτέ όλε οι τη ίσω δεν υπάρχουν και πουθενά βέβαια. Σήμερα οι φωτογραφίε αυτέ, βέβαια η διοντολογία δεν ξέρω αν πρέπει για του εν ζωή ευρισκόμενου, πάντα πρέπει να λέμε από πού πήραμε κάτι, αν δεν είναι δικό μα. Για παράδειγμα, όλα αυτά τα πανάρχια βιβλία και τα τέτοια είναι του ομιλούντο, δεν χρειάζεται να πούμε. Αλλά όταν παίρνουμε κάτι από δεν ξέρω αν περιλαμβάνει και του υπευθυναιώτατε. Εν πάση περιπτώσει, για να είμαστε και τυπικά εντάξει, αυτέ οι φωτογραφίε όλε εδόθησαν στον ομιλούντα από τον Μητροπολίτη χρόνια, λίγα χρόνια αργότερα, πως ε, το χίλια, λίγα, λίγα χρόνια αργότερα, δεν θυμάμαι τώρα χρονιά, έτυχε. Βέβαια για τον Ιγνάτιο είχα διαβάσει κάποια πράγματα που ήταν ελάχιστα γνωστά. Δεν, δεν, ούτε και τώρα μπορείτε να βρείτε πολλά για τον Ιγνάτιο. Τέλο πάντων, τυχαίνει κάποια φορά, τα φέρανε έτσι τα πράγματα και το Υπουργείο, ο, Άριο Πάγου, συγγνώμη, με μετέθεσε στη Μιτιλίνη. Τέλο πάντων. Εκεί πέρα Κάτι ψάχ, έψαχνα κάτι στη Μονή Ψήλου, ένα μοναστήρι τέλος πάντων κάτι τότε, μια προκαταρακτική εξέταση. Ζήτησα κάποια έγγραφα από τον Μητροπολίτη να μου στείλει. Μου τα στείλε ο άνθρωπο κάποια έγγραφα που τα χρειαζόμουν για τη δικογραφία. Να δω δηλαδή κάτι, κάτι είχε λεχθεί τότε, να δω αν συμβαίνει δεν συμβαίνει κάτι. Τέλο πάντων μου τα στείλε και αυτήν ακόμα θυμάμαι, αν δείτε εδώ πέρα. Αγαπητέ κύριε Λογοθέτη, σα στέλνω το βιβλίο του Υψηλού. Α, ναι, ναι, τη Μονή Υψηλού. Δεν έχω, και έχω δημοσιεύσει όλα τα εκτιματολόγια. Με εγκάρει του ο Μητροπολίτη Μητυλίνη Ιάκωβο. Αφού λοιπόν μου τα έστειλε όλα αυτά, κάποια στιγμή γνωριστήκαμε. Ήθελα να πάρω μια κατάθεση, πήγα στη Μητρόπολη. Ε, ήταν σε ένα προάστιο τη Μητυλίνη που λέγεται Χάλικα. Δεν ξέρω το όσοι ακούνε από τη Μητυλίνη θα, το, θα το ξέρουν και φαντάζομαι θα είναι εκεί ακόμα αυτό το Μητροπολιτικό κτίριο. Ε, όχι η Μητρόπολη, το κτίριο, η κατοικία. Πήγα λοιπόν στο Χάλικα, γνωριστήκαμε κτλ. Και, και αφού Τέλο πάντων, αρκετέ φορέ πήγα στο Χάλικα, Σαββατοκύριακα και τέτοια. Ε, μια μέρα λοιπόν, του ζήτησα, του λέω: Κοιτάξτε, το λέω, θέλω, με ενδιαφέρει πάρα πολύ ο Ιγνάτιο Ουγγροβλαχία. Αλλά πού είναι και με τη μήπω ξέρετε κάτι. Εγώ λέω: Αν ξέρω κάτι. Και μου έδωσε λοιπόν όλα αυτά τα τελευταία και άλλα πολλά που δεν μα παίρνει και ώρα τώρα, μου τα έδωσε. Και ε, τα έχω, αυτά που είδατε τώρα, χρόνια ολόκληρα τα έχω κι εγώ εκεί πέρα. Και πρωτο... είχε πρωτοστατήσει λοιπόν στη μετακομιδή των Λιψάνων. Και αυτά είναι από εκεί. Τώρα δεν ξέρω, σα είπα και άλλη φορά, σα είπα και πριν, δεν ξέρω αν πρέπει η οντολογία αυτή να τρίτε και για του μη ζωντες, αλλά α το πούμε. Να είναι καλά δηλαδή η ψυχή του βέβαια, βοήθησε και σε αυτό. Αυτός ήταν ένας ακτήμων τελείως σκούσε την ακτιμοσύνη, γιατί γνωριστήκαμε καλά με, με τον Ιάκωβο αυτόν. Τέλος πάντων. Λοιπόν, τέλος πάντων, λοιπόν, να βάλουμε και το αυτό εκεί πέρα, 729-219. Ε, βέβαια, αναγνωρίζω ότι το θέμα είναι απολύτω εξειδικευμένο, αλλά πάντοτε κάποιο μπορεί να θέλει να πει μια λέξη, ή μια φράση, να ρωτήσει κάτι, να προσθέσει κάτι. Πάρα πολύ ευχαρίστω να το κάνουμε. Ε, προχωρώντας λίγο τώρα όσο προλάβουμε βέβαια να σας πω ότι, μια, μια γενική σκέψη, την οποία είναι ενδεχομένως να, προ, να εξειδικεύσουμε και λίγο. Ε, στην επανάσταση του 1821, στο κομμάτι αυτό για το οποίο μιλάμε, σας είπα πριν ότι ο λαός, ο πολλής λαός, έβγαινε από, μια, ένα έβγαινε από ένα βαθύ σκοτάδι. Έβγαινε από ένα βαθύ σκοτάδι. Δηλαδή, λέμε για τα πρώτα χρόνια, και ποια χρόνια, τους πρώτους αιώνες, ένα-δυο αιώνες της τουρκοκρατίας, λειτουργήσαν τα σχολιά εκείνα, τα οποία λειτουργούσαν στους νάρθηκες των εκκλησιών, οι δάσκαλοι ήταν μισο, μισοεγγράμματοι παπάδες, μισοεγγράμματοι παπάδες, οι οποίοι ξέραν μόνο όσο ξέραν τα λειτουργικά βιβλία, το οκτωήχη και ξέρω εγώ και 7 και μάθαιναν στα παιδιά κάποια στοιχειώδη γράμματα και γι' αυτό έμεινε η έκφραση κολυβογράμματα. Δηλαδή ανάμεσα και από τα κόλληβα, ανάμεσα από τα κεριά, μάθαιναν και πέντε γράμματα στα παιδιά. Αυτό ήταν που ονομάστηκε μετά κρυφό σχολιό. Ε, αυτό τα πρώτα χρόνια, τα τελευταία χρόνια με την άνθηση του εμπορίου, με την ε, μετανάστευση, τώρα εδώ μετανάστευση με την καλή έννοια, πάρα πολλών Ελλήνων, τόσο στις παραδουνάβιες ηγεμονίες, όσο και σε άλλα μέρη της αυτοκρατορίας, Άρχισαν να πλουτίζουν, άρχισαν να υπάρχουν χρήματα, πολλά, εμπορικά, στους εμπόρους, εκ, εκ του εμπορίου εννοώ εμπορικά. Και όπως πάλι είπαμε, το πνεύμα τότε των πλουσίων δεν ήταν να τα πετάνε τα λεφτά τους. Ίσως να μην υπήρχαν τότε και οι, πώς να πούμε τώρα, οι πειρασμοί αυτοί, το, 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 αυτά που βλέπετε σήμερα τα εξωφρενικά στις στήλες, στις κοσμικές και στα τέτοια. Ίσως να μην υπήρχαν και τέτοια πράγματα. Αν βάση όμως περιπτώσει, ανεξαρτήτως του ποια είναι η εξήγηση, οι τότε λοιπόν πλούσιοι καθόλου δεν τα πετούσαν τα λεφτά τους. Και τα κάνανε σχολιά, τα κάνανε επιστήμες. Τα... Αλλά, αλλά, εδώ τώρα είναι το κρίσιμο. Οι πλούσιοι, και μπορώ να σας πω πολλά ονόματα, αλλά δεν θα τα πούμε γιατί τα ξέρετε, οι ευεργέτες οι λεγόμενοι, φτιάχναν την κτηριακή υποδομή. Όλα αυτά τα κτίρια που ακόμα και στο πήλιο, όπου δίδασκαν μεγάλοι δάσκαλοι του Γιάννου, τα έφτιαξαν ομογενεί, πλούσιοι. Όμω ποιο θα δίδασκε σε αυτά τα σχολιά, ποιο θα έγραφε τα βιβλία. Παρέστη λοιπόν άμεσα η ανάγκη και η υλικοτεχνική υποδομή, με σημερινή ορολογία βέβαια τότε δεν τη λέγανε υλικοτεχνική υποδομή, αλλά και δασκάλων. Και δασκάλων. Ε, λοιπόν, αυτό το μεγάλο έργο τη διδασκαλία πια. Τη διδασκαλία πια. Το ανέλαβαν κατά ένα πολύ, πολύ. Ένα δευτερόλεπτο μόνο καταλαβαίνω. Ένα δευτερόλεπτο. Την φράση να τελειώσω. Το έργο αυτό κατά το μείζον μέρο του, κατά το μεγαλύτερο μέρο του, το ανέλαβαν κληρικοί. Το πρώτο τυπογραφείο που λειτουργήσε ήταν το Πατριαρχικό Τυπογραφείο. Στην Άρτα, ο Ιγνάτιος, όταν πρωτοδιορίστηκε 29 ετών, 28 ετών, κουβάλησε, μετέφερε ένα μικρό τυπογραφείο. Τα βιβλία όλα είναι γραμμένα από κληρικούς. Και βιβλία τεχνικά, όχι μόνο φιλοσοφικά και θεολογικά, είναι γραμμένα από κληρικούς. Τέλος πάντων, είναι... καταλαβαίνετε τουλάχιστον τι θέλω να πω, δεν προλαβαίνουμε τώρα, θα δούμε πώ θα το ρυθμίσουμε, αλλά ο απαράβατος κανόνας με τα τηλεφωνήματα και την επικοινωνία είναι αυτό που ξέρετε τόσα χρόνια. Άρα λοιπόν, σας ακούμε. Ναι. Παρακαλώ. Καλησπέρα και λόγω Ε, Είμαι τακτικός ε, ναι. θεατής και... Σα θαυμάζω και για την ευρημάθειά σα και για, την, για το πλούσιο αρχείο που έχετε Ευχαριστώ, και τα όλα αυτά ναι. τα πράγματα. Λοιπόν, βρέθηκα στο Πανεπιστήμιο του Βόλου ναι. και είδα εκεί το αφιθέατο το οποίο είναι αφιερωμένο στον Κορδάτο. Και έκανα την αφιλία. Συγχωρείτε έρωση... στον... τον κορδάτο. Α, στον Γιάννη Κορδάτο, τον ιστορικό, ναι. λέτε. Ναι, ναι, ναι. Γιατί και, γιατί και ένα, ένα αφιθέατο είναι αφιερωμένο στον Άρθριπο Γαζή. Και χλεβάστηκα. Ε, επειδή. Επειδή όλα θα χλεβάστηκαν, σου μιλάω ειλικρινά, χλεβάστηκα. Λοιπόν, επειδή ε, ε, υπάρχουν και πολλοί φίλοι και συνάδελφοι, οι οποίοι διατείνονται ότι δεν είναι δυνατόν να αφιερώσουν ένα-δύο ώρες για να σας παρακολουθήσουν, ε, ε, παρακολουθήσουν τηλεόραση και τις, ε, ε, τις εκπομπές σας, θα ήθελα να σας παρακαλέσω, αν είναι δυνατόν αν μπορείτε και λοιπά να επανέλθετε πάλι και, όπως το παλιά που δημοσιεύατε σε αθηναϊκές εφημερίδες, αν είναι δυνατόν μία ή δυο φορές το μήνα να δημοσιεύσετε προς Θεού, όχι για την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα, αλλά για τα πολιτιστικά και ιστορικά θέματα που έχετε από το αρχείο σας. Για να ενημερώνεται ο κόσμος και να, έχει, να, αντιπαρατεθεί σε... Σε κυρίως κυρίως όπως είναι η ναι. κυρία Ρεπούση ή όπως είναι ο κύριος Βερέμης ο επίτιμος ιστορικός που έγινε σάρρος τότε με τις εκπομπές στο Sky. Αν είναι δυνατόν, μία-δυο μία, φορές το μήνα, να, να αφιερώνετε το αρχείο σας και να γράφετε στις εφημερίδες, μία-μία εφημερίδα, αυτά σαν ε, ε, λογοθέτης ε, δικηγόρος. Θα σας πω, ευχαριστώ για την παρέμβαση και τις σκέψεις σας και κυρίως ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Αλλά ξέρετε, υπάρχει μια μεγάλη δυσκολία, η οποία είναι ο χρόνος. Ο χρόνος. Είναι πολύ δύσκολο για κάποιους ανθρώπους δεν λέω μόνο για μένα προ Θεού να πούμε, αλλά είναι πολύ δύσκολο ε, να βρεθεί χρόνος Και βέβαια δεν υπάρχει άλλη δυσκολία στη γνώση, στην αυτή, γιατί όπως καταλαβαίνετε, κάθε εκπομπή, κάθε εκπομπή, όχι απλώ άρθρο μπορεί να γίνει. Αν τα, αν τα αποδελτιώσει κανεί αυτή την ομιλία κτλ., βιβλίο είναι κάθε εκπομπή, κάθε Δευτέρα. Μπορεί να γράφετε ένα βιβλίο, όχι απλώ μια. Αλλά δεν υπάρχει ο χρόνο. Και τότε που έγραφα κάθε Κυριακή στην Κυριακάτικη και ελευθεροτυπία το κύριο άρθρο, κάνα δύο χρόνια αυτό που θυμάστε, δεν είχα άλλη αυτή λόγου, άλλη υποχρέωση, εντό εισαγωγικών βέβαια η λέξη υποχρέωση, από ευχαρίστηση τα κάνουμε όλα αυτά, αλλά καταλαβαίνετε με ποια έννοια το λέω. Δεν είχα άλλη αυτή υποχρέωση, α το πω έτσι, που να καταναλώνει τόσο πολύ χρόνο εκείνα τα άρθρα τη Κυριακάτικης, το κύριο άρθρο τη Κυριακάτη κάθε φορά στην τότε ελευθεροτυπία του Φιντανίδη. Αυτό είναι ο λόγο. Μην μη, μη παρεξηγήσετε ότι δεν θέλω. είναι πολύ δύσκολο πράγμα. Πολύ δύσκολο για μην ξεχνάτε ποτέ ότι αυτό που κάνουμε όλοι εδώ μέσα, όλοι και ομιλών προσωπικά, είναι εκ του υστερήματο του χρόνου. Δεν είμαστε επαγγελματίε τη τηλεόραση. Δεν είμαστε. Ο καθένα αύριο πρωί. Εγώ θα είμαι στα δικαστήρια, μεγάλα δικαστήρια. Ο κληρικός που σας μίλησε στην άλλη εκπομπή θα είναι στην νορία του ξέρω εγώ ότι Ο, ο νομικό, ο, ο δικηγόρο που κάνει την προηγούμενη εκπομπή. Θα είναι και αυτό. Δηλαδή, τέλο πάντων, δεν τα απολυλογούμε, είναι πολύ δύσκολο. Ευχαριστώ πάντω για τα καλά σα λόγια. Όλα τίθενται υπό σκέψη και συζήτηση. Παρακαλώ, σα ακούμε. Ναι. Καλησπέρα σα, κύριε Λογοθέτη. Χαίρετε. Και συγχαρητήρια. Ναι, ευχαριστώ. Μια μικρή λεπτομέρεια θα ήθελα να προσθέσω σε αυτά τα ώρα που για τα λεξικά. Μιλήσατε για μια πρόδρομη αναγγελία ενός λεξικού του Πατριαρχείου. Κατόπι... Η αγγελία αυτή ήταν του 1820, αν δεν κάνω λάθος. Μετά δείξατε το λεξικό του άνθιμου γαζί του 1809. Δεν υπάρχει βέβαια σχέση μεταξύ τους. Δεν ξέρω αν ξέρετε ότι υπάρχει, γιατί βγήκε ναι. το πατριαρχικό λεξικό του 1800 σε έναν μεγάλο τόμο, οκτάβο. ναι. ναι. Ναι, ίσως, okay. ίσως εγώ τα πάω μαζεμένα. Ευχαριστώ για την διευκρίνηση. Ε, ίσως δεν σας διευκρίνησα, δεν ξέρω αν προσέξατε, κάθε φορά γίνεται αυτό το λάθος από τον Ομιλούντα, προς το τέλος της εκπομπής, δηλαδή 10 και 4, 10 και 20, μιλάω πολύ πιο γρήγορα από το άγχος να σας δώσω πολύ πιο πολλά στοιχεία και ίσως παραλείπω κάποια ενδιάμεσα που τα θεωρώ αυτονόητα. Όταν σας διάβασα την αναγγελία του Πατριαρχείου στο 1820, θα είδατε, θα προσέξατε, αν δεν το προσέξετε, το λέω τώρα και καλά που μου το θυμίζετε, ότι παραλείπουμε να το λέμε, ότι πουθενά δεν λέει ότι είναι το άνθιμο γαζί αναγγελία. Το άνθιμο γαζί ήταν η δεύτερη αναγγελία αυτή που σας διάβασα μετά. Αν τα είπα μαζεμένα, όλα μαζί για να προλάβω να τα πω και δεν έκανα αυτή τη διευκρίνηση, Πολύ καλά την κάνετε και σα ευχαριστώ. Εξάλλου γι' αυτό βγάζουμε και τα τηλέφωνα και μην διστάζετε κάτι να συμπληρώνετε ή που δεν το είπα ή από τη βιασύνη το, 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 αυτονόητο. Λοιπόν, παρακαλώ, σα ακούμε. Ε, καλησπέρα σα. Χαίρετε. θα ήθελα να σα πω. Ναι. <συγλώνο> 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 για το ψυχή ιατρίων που είπατε του <συγλώνο> Διόδωρου, υπάρχει μια βιβλιοθήκη σήμερα στις Μιλιές, που τα βιβλία της τα έφερε ο άνθιμος Γαζής, ο Αρχιμαντρίτης, πριν από το 1921, με μουλάρια από την Ελβετία τα κουβάλισε Έτσι. και αυτή η βιβλιοθήκη έχει στην προμετωπίδα της έξω τη φράση ψυχής ιατρίων. Και καλά στην Ελλάδα τέλος πάντων. Συγκινήθηκα πάρα πολύ όταν την ίδια φράση τη βρήκα σε μια ελβετική βιβλιοθήκη στην πόλη Σανγκάλεν μια εξαιρετική βιβλιοθήκη με πολλούς επισκέπτες ναι. όπου δεν μπορείς να μπει με τα παπούτσια σου πρέπει να βάλεις ειδικά υποδήματα ναι. για να μην σκονίσεις τα βιβλία τα οποία δεν είναι ελληνικά όμως έξω με μεγάλα καλλιγραφικά γράμματα γράφει ψυχή ιατρίων Ναι, έτσι είναι, να είστε καλά Ωραία. Στη δε βιβλιοθήκη των... στις μηλιές του Πιλίου έχουν κάνει δύο τόμους από, το, από αυτά εδώ του, το, το, το Λόγγιο Ερμή και το έχουν μέσα σε γυάλινες ε, βέβαια αυτό τώρα είναι αυτό, σε γυάλινες προθήκες κλειδωμένες και τέτοια αυτό βέβαια είναι και ίσως αυτομομφή προς τον ομιλούντα που τα έχω έτσι και αλλά τι να κάνω και εγώ να, να τα βάλω σε ένα μουσείο, να κάνω κανένα μουσείο. Τάχουνε, αν δείτε αυτά πώ τα έχουν στι μιλιέ, θα παραξενευτείτε πώ τα έχω εγώ εδώ. Αλλά τέλο πάντων, καθένα με τα μέσα που είχε και με, το, την ιδιότητά του τα φυλάγει. Λοιπόν, τέλος μου, λοιπόν, παρακαλώ σας ακούμε. Συνονόματε ο Θεός είμαι, ναι. Γεώργιος, που κρατάω το δόρι και σκοτώνω το δράκοντα. Δε, συγγνώμη, δεν κατα... για πείτε κάτι για την εκπομπή, Δε, δεν κατάλαβα τι μου λέτε. Ε, ο Θεός είμαι, Γεώργιος, που κρατάω το δόρι και τα <και> κατάλαβα. το δράκοντα. Αυτά τα κατάλαβα. Κάτι για την εκπομπή αν έχετε να πείτε. Τώρα, με για όλες τις εκπομπές είμαι. Λογοθέτης Γεώργιος. Αποκάλυψη παράγραφος 13 κεφαλαίου 19. Καλά. Να τα πούμε Το μια όνομα άλλη... αυτού... Ναι. Το δώρη και τα τέτοια. Λοιπόν, να τα πούμε μια άλλη φορά. Γιατί σήμερα επειδή είναι, δεν είναι τόσο για το δώρη και για τα τέτοια, ευχαριστώ πολύ για την παρέμβαση, να τα πούμε καμιά άλλη φορά. Για το δώρη ή ό,τι άλλο θέλετε. Ας μείνουμε σήμερα λοιπόν ε, κύριε Γεώργιε Σε αυτά τα οποία λέμε τώρα. Πάμε λίγο παρακάτω, αλλά για το θέμα να μιλήσουμε. Ορίστε, παρακαλώ. Ναι, καλησπέρα. Χαίρετε. Κύριε Λογοθέλη, συγχαρητήρια. Τα έχετε ακούσει τρει φορέ. Μια φωτογραφία ναι, νομίζω δεν είναι. και για το είδο και για το λόγο και τα πάντα. Καλώ ήρθατε. Είμαι αποσανατολισμένο και θέλω να με βοηθήσετε, σα παρακαλώ, γιατί ναι. ναι, ξέρω. Ναι, Υπάρχει στο πανελλήνιο γνωστό ο πίνακα του Νικηφόρου Λίτρια που ονομάζεται πια έτσι, Το κρυφό σχολιό η του από λίγο, Με συγχωρείτε λίγο, ή λίγο, μιλήστε λίγο δυνατότερα, ή στου τεχνικού μα αναφέρομαι, αν μπορείτε. Λίγο εσεί ανεβα... εδώ μέσα μόλις Να... τον ακούω τον άνθρωπο. Ε, κάτω εντάξει. εδώ στο στούντιο. Λοιπόν. Α, τώρα το... είναι πολύ καλή. Ωραία, ωραία. ωραία. Ναι. Στο Πανελίνο είναι γνωστό ναι. ο ζωγραφικό πίνακα του νικηφόρου Λίτρα ναι. που λέει ακριβώς το κρυφό σχολείο. Ναι. Ωραία. Βέβαια ο αρχικός τίτλος από ό,τι διάβασα δεν ήταν ακριβώ έτσι, ήταν κάπω διαφορετικό. Αλλά εκείνο που έμεινε στο τέλος το επιμήθειο μας είναι το κρυφό σχολείο. Για το κρυφό σχολείο όμως έχουν υποθεί τόσα πολλά πράγματα για τα οποία εγώ προσωπικά έχω πια μπερδευτεί. Κοντεύω στα 60, μεγάλωσα ναι. με, 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 με δασκάλους οι οποίοι μου λέγανε για το κρυφό σχολείο, ήμουν κατηχητόπουλο, άκουγα για το κρυφό ναι. σχολείο και σημερινή νομεκλατούρα, τι να την πω τώρα, όπως είναι να της πω, Έρχονται σήμερα και λένε ότι το κρυφό σχολείο δεν υπήρχε. Ότι το κρυφό σχολείο είναι δημιούργημα. Ε, Μεταγενέστερο λένε. Και τα, λοιπά και τα λοιπά. Θέλω να μου δώσετε τα φώτα σα. Ναι, Πόσο, να σα πω μια σύντομη είναι. απάντηση. Ε, γιατί έμεσα μόνο σχετίζεται με την εκπομπή, αλλά αφού σχετίζεται έστω και έμεσα, να σα πω το εξή. Για αυτό το περιστατικό, όπω και για πολλά άλλα, πέσαν πολλοί στην παγίδα τη ιδεολογική χρήση τη ιστορία. Δηλαδή, κάποιοι από τη μια πλευρά, α πούμε εντό εισαγωγικών προοδευτική, λένε δεν υπήρξε ποτέ χρυσό, ε, συγγνώμη, κρυφό σχολείο. Άλλοι πάλι από την άλλη πλευρά λένε όχι, υπήρξε και από το κρυφό σχολείο μάθαμε γράμματα. Και αν του ρωτήσει και του δύο, και συγγνώμη τώρα δηλαδή αν θίγω και τι δύο πλευρέ, αλλά η αλήθεια πρέπει να λέγεται ανεξαρτήτω α πούμε ποιου θίγει και ποιου δεν θίγει. Εάν ρωτήσει και τι δύο πλευρέ, φέρτε μου στοιχεία τη μια ή τη άλλη άποψη δύσκολα θα σας φέρουν ή και δεν θα σας φέρουν. Νομίζω λοιπόν, πάντα με το νομίζω και πάντα με την ε, ταπεινοφροσύνη της προσωπικής γνώμης. Λοιπόν, εγώ νομίζω το εξή που προκύπτει μέσα από διαβάσματα που δεν είναι ώρα τώρα, ούτε για το κρυφό σχολείο, να σας φέρω δεκάδες βιβλίων, 200 και 300 χρόνων, πρωτότυπα. Τι συνέβη εδώ πέρα, με μια λέξη μόνο. Αυτό που σας είπα πριν ακροθυγός. Όταν λοιπόν επευλήθη η... Όταν λοιπόν έπεσε και άρχισε η δουλεία, έπεσε η Κωνσταντινούπολη και τα λοιπά και άρχισε η δουλεία, στο σκουτάλι των πρώτων χρόνων, όπου παρατηρήθηκε το φαινόμενο της σωμαδικής και τεράστιας φυγής όλων των λογίων στη Δύση, όλοι οι λόγοι φύγαν στη Δύση. Έμεινε ένας λαός πίσω, ο οποίος δεν είχε τρόπο να μάθει γράμματα. Δεν είχε σχολεία, δεν είχε δασκάλους, δεν είχε τα οικονομικά μέσα και η, συντριπ... η συντριπτική πλειοψηφία αυτών, όπως σας είπα, ήταν σκλάβη. Εκεί λοιπόν Εκεί λοιπόν για 200 χρόνια τουλάχιστον λειτουργήσε αυτό που σας είπα πριν. Ίσως δεν το προσέξατε για ένα-δύο λεπτά, ίσως δεν παρακολουθήσατε την εκπομπή. Λειτουργήσε λοιπόν αυτό που σας είπα πριν στους νάρτικες των εκκλησιών, τα κολυβογράμματα που σας έλεγα και τα σχετικά. Αρκετά αργότερα, όταν άρχισε πια το επίπεδο να ανεβαίνει το οικονομικό κτλ, άρχισαν οι ευεργέτες, άρχισε να έρχεται χρήμα πίσω, άρχισαν να γίνονται σχολεία, όπου σιγά σιγά εξέλιπε πια η ανάγκη ενός σχολείου Στου Νάρθηκα ή τα κολυβογράμματα των ιερέων. Και σιγά σιγά γίνανε αυτά τα μεγάλα σχολεία κτλ. Γιατί πάρα πολλοί λένε Μα είναι δυνατόν με σχολιά τέτοια στα Γιάννενα, με σχολιά τέτοια στο Πίλιο, με σχολιά τέτοια σε όλη την Αυστροουνγκαρία... Και συγγνώμη, στη, με συγχωρείτε, ε, στη, στην, στις Παραδουνάβιες ηγεμονή. Αυστροουνγκαρία ήταν άλλο τέλειο πράγμα. Λοιπόν, στη, στην παιδεία. Ήταν λοιπόν δυνατόν με τόσα σχολιά να λειτουργεί η τα κολυβογραμματα των ιερεων και σιγα σιγα γινανε αυτα τα μεγαλα σχολεια κτλ γιατι παρα πολλοι λενε μα ειναι δυνατον με σχολια τετοια στα γιαννενα με σχολια τετοια στο πύλιο, με σχολια τετοια σε ολη την αυστροουνγκαρια και συγγνωμη με συγχωρειτε στις παραδουναβιες Η αυστροουνγκαρια ηταν αλλο τελειο πραγμα λοιπον στην παιδεια ηταν λοιπον δυνατον με τοσα σχολια να λειτουργει σχολια που αγράμμουν τους παππάδες είτε κρυφό είτε μη κρυφό. Ε, βέβαια δεν ήταν δυνατόν. Αλλά αυτό. Τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία εκατό χρόνια, μέχρι τότε, αυτόν τον μικρό πυρήνα, όπως σας είπα, το οκτώ ήχοι και τα λοιπά, αυτόν τον μικρό πυρήνα γνώσεων, έστω τη γλώσσα την ελληνική να, να διασώσουν και την πίστη, την κάνανε οι παπάδες, στα μοναστήρια. Η απάντηση λοιπόν είναι αυτή. Αν θέλετε μια προκατάληπτη απάντηση και χωρίς να κάνουμε ιδεολογική χρήση της ιστορίας, για να μην πω κατάχρηση τη ιστορία τη μια ή τη άλλη πλευρά. Τέλο πάντων, αυτό πολύ γρήγορα, σε δύο-τρία λεπτά, είναι τεράστιο θέμα αυτό, δεν έχω καμιά αντίρρηση να το συζητήσουμε με στοιχεία πια, όπω αυτά εδώ 200 χρόνων. Αλλά όχι τώρα που ούτε φαντάστηκα να τα έχω μαζί μου για να τα δείτε. Λοιπόν, συγγνώμη, περιμένατε αρκετή ώρα. Χίλιε φορέ συγγνώμη, σα ακούμε. Ορίστε. Μα κύριε Λογοθέτη. Ορίστε. Χαίρετε, σα ακούω ανελειπώ σχεδόν. Ευχα... Ευχαριστώ. Ε... Καταπληκτικό τέλο πάντων. Ε, ήθελα να πω ναι. σχετικά με τα γράμματα, αυτά που επιμένουμε για του ιερεί ότι μετέδωσαν και διατηρήθηκε τέλο πάντων η ελληνική γραφή, η ελληνική γλώσσα. Υπάρχουν και κάτω στην κατακόμβη στον Άγιο Γιάννη, ναι. εκεί που είναι και το Αγίεσμα, υπάρχουν ειδικέ υποδοχές που βάζανε τα μελανοδοχεία, εκεί γινόταν, ήταν το κρυφό σχολειό, που γινόταν τα μαθήματα και βάζανε της, τη, 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 τη μελανοδοχεία <χω> τους, της, ε, τους κονδυλοφόρους. Όταν πηγαίναμε στο γυμνάσιο, στο τέταρτο, που συστεγάζονταν στο δεύτερο αρένον, Πηγαίναμε και βλέπαμε εκεί αυτά ακριβώς και τα μελωνοδοχεία. Τώρα υπάρχουν μόνο οι υποδοχές. Ένα αλλά εννοείται. τότε και τα μελωνοδοχεία ναι. και οι κονδυλοφόροι ναι, Συμφωνεί. Ναι, αυτά τα ξέρω κι εγώ. Γιατί εκεί που πηγαίνατε εσεί πρώτα ήταν θηλαίων το σχολείο, μετά και τα κτλ. Στο δεύτερο που λέτε εκεί πήγαινα το εγώ. Που λένε. ήμασταν δίπλα εκεί και τα ξέρω κι εγώ αυτά που λέτε. Τα επιβεβαιώνω δηλαδή. Τα εδώ. βλέπατε κι εσεί. Ναι, ναι. Ευχαριστώ για την ναι. παρέμβαση. Ναι, ναι γιατί εμεί παιδιά ήμασταν τότε βέβαια, αλλά τα βλέπαμε. Παίζαμε και αυτό που λέει η κυρία είναι ένα μια αυλή αυτή τη εκκλησία, αλλά ίσω μοναδικό σε όλη την Ελλάδα. Είναι μια αυλή κάτω, κάτω από το έδαφο. Πολλά μέτρα κάτω από το έδαφο. Κατεβαίνει με σκάλα και είναι μια τεράστια αυλή κτλ. Προφανώ για το ίδιο μιλάμε, γιατί άλλο εκεί κοντά παρόμοιο δεν υπάρχει. Και τα ξέρω και εγώ αυτά τα βλέπα. Κοιτάξτε, όλα τα ερωτήματα. Παρακαλώ, σα ακούμε. Χαίρετε, κύριε Λογοδότη. Χαίρετε, χαίρετε. Ε, συνέχεια των διευθυνήσεων που δώσατε για τα περιπτωσία σχολείου, θα ήθελα μια μικρή εμβόλυμη τοποθέτηση. Παραγνωρίζεται ή το αποσκοπάται ότι τις πρώτες, μάλλον τις δύο τελευταίες έννοιες της δουλειάς μας, κυρίως 17ο και 18ο αιώνα, χάρη ή έννοιες των αλλεπάλληλων ρωσικών πολέμων, των ατυχών σε όλες τις περιπτώσεις σχεδόν για τους Κούκου, επευλήθη και κυρίως με τη συνθήκη του Κιτσούκα 1 η προστασία των ομοδόξων λαών εδώ των ορθοδόξων της Βαλκανικής και μία από τις προϋποθέσεις ακριβώς της πύρης από τους Τούρκους, από τους Οθωμανούς τότε, ήταν και η λειτουργία, η ελεύθερη λειτουργία και σχολείων. Τότε ήκουμαστε λοιπόν η παρουσία των σχολείων. Αυτό από τους σύγχρονους αναθεωρητές, εδώ τους επιτόπιους παραγνωρίζεται, ΕΟΣ, ε, παραγνωρίζεται, αποσκεπάται, ακριβώς για να αφηγηθήσουν την ύπαρξη του κουλικού το οποίο τους πρώτους δύο αιώνες, όπως είπα, της Βουλγαρία. Ηταν αυτονόητο ότι υπήρχε και αργότερα πάλι από την ελληνική της Εκκλησίας υπήρχε η πρωτοστάτηση ακριβώς για τη δημιουργία των εκτός απολύτων στη Ασία και εδώ και στην Εκκλησία Ελλάδα και στην Ισπανική. Ευχαριστώ, την... ευχαριστώ πολύ. Ναι. Και εγώ ευχαριστώ για την παρέμβαση. Για να είμαι ειλικρινή, κάποιες λέξεις, δεν ξέρω τώρα φταίει το τηλέφωνο, η σύνδεση κτλ. Κάποιες λέξεις δεν τις άκουσα ολόκληρες, αλλά κατάλαβα το συλλογισμό σας. Ε, και εάν καλώς κατάλαβα, έστω και με την μικρή αυτή έλλειψη των αυτών που δεν ακούγονταν καλά εδώ στο στούντιο, ε, αν κατάλαβα καλά, είπατε κάτι το οποίο επιβεβαιώνει από άλλο δρόμο, δηλαδή πια κάποια στιγμή, κάποια στιγμή, επευλήθη με διάφορες συνθήκες, δεν είναι μόνο του Κιουτσου Κανιάτζη, είναι του είναι πολλές συνθήκες, να μην τις ανοίξουμε τώρα την κουβέντα αυτή με τις συνθήκες, ε, υποχρεώθηκε η Τουρκία, η αυτοκρατορία τέλο πάντων, υποχρεώθηκε να σεβαστεί τα δικαιώματα των ομοδόξων, όπως λέγαν τότε οι Ρώσοι κτλ. Ε, πράγμα που όσο κατάλαβαν, αν, αν είπατε αυτό που τώρα θα σας πω, πράγμα που σημαίνει ότι αφού χρειάστηκε, χρειάστηκαν συνθήκες για να επιτραπεί η παιδεία και τα δικαιώματα γενικώς των υποδούλων, πάει να πει ότι προηγουμένως, προηγουμένως δεν γινόταν αυτά σεβαστά. Αν αυτό είπατε τώρα, δεν ξέρω το τηλέφωνο, έφτιαξε, δεν ξέρω τι έφτιαξε, αλλά νομίζω στο περίπου κατάλαβα. Έτσι περίπου είναι η ιστορία, έτσι περίπου είναι η ιστορία. Δεν Βέβαια δε τώρα, αν ρωτήσει κανεί πότε σταμάτησε, ποια χρονιά σταμάτησε το κρυφό σχολείο, και ποια χρονιά άρχισαν τα σχολεία τα μεγάλα και τα τέτοια, ε, αυτό δεν του παραδίδει ιστορία, ούτε, ούτε υπάρχει ένα χρονικό σημείο. Αυτά σταδιακά, σταδιακά εξελισσόταν τότε και η κοινωνία με του ρυθμούς αυτού που χρειάστηκαν 400 χρόνια να περάσουν για να εξελιχθεί, αλλά δεν υπάρχει δίλη ημέρα που λέμε στα νομικά, δεν υπάρχει συγκεκριμένη ημέρα που σταμάτησε, να... σταμάτησε μια διαδικασία και που άρχισε η άλλη. Λοιπόν, σας ακούμε, παρακαλώ. Ναι. Ε, Ορίστε. Καλησπέρα εις... σας. Ε, μπορώ να πω και εγώ κάτι ναι. αν προλαβαίνω. Ναι. Λοιπόν... Κύριε Λογοθέτη, εγώ σα άκουσα πρώτη βραδιά απόψε αλλά από αυτό το σημείο που έβγαλε στην Πέρασμα πόσο αγώνα χρειάστηκε για τα κρυφά σχολιά για να ε, μάθουμε πέντε γράμματα να ορθοποδήσει η ελληνική γλώσσα και μετά από χρόνια πόσους αγώνες, πόσοι ε, λεξικά τα πάντα εκδόθηκαν και πόσα ε, μέσα από τα τραγούδια του λαού να μπορέσουμε να έρθουμε σε μια ναι. ελληνική γλώσσα να μιλάμε και πάνω που ορθοποδήσαμε φέραν πάλι εδώ πέρα η πολιτική μας ναι. δεν θέλω να τοποθετήσω εκεί πέρα τη Σάρα και ακούσει ένα κακώς απάντημα και στο οποίο έρχονται και μα αλλιώνουν τα γλώσσα μας και λυπάμαι και ένα άλλο ότι το, Καμπέλες, όλες. είναι όλε αξιένα και δεν σεβόμαστε την ελληνική λέξη. Γλώσσα μας. Και χρειάζεται τόσους αγώνε, τόσε ιερεί, τόσο που το κορφό σχολείο, τα γράμματα του τα πάντα όλα. Και βλέπετε ότι την εγκαταλείπουμε σιγά σιγά. <ε> και πάμε καλ... γι' αυτό. Να είστε καλά. Ω διαπίστωση, είναι γεγονό ότι υπάρχει κάποια απομείωση, α πούμε, τη γλώσσα της ελληνικής σιγά σιγά. Υπάρχει μια απομείωση. Παρά το ότι υπάρχει και αντίθετη άποψη, αλλά υπάρχει μια απομείωση. Αυτό όμω είναι η διαπίστωση. Εγώ συμφωνώ με αυτήν. Αργά αλλά σταδιακά γίνεται αυτό το πράγμα. Και αυτό όμω είναι ο λόγο που κάνουμε αυτέ εδώ πέρα τι εκπομπέ. Και αν καλά κατάλαβα, βέβαια, παρακολουθήσατε αυτή την εκπομπή σήμερα πρώτη φορά. Αν καλά κατάλαβα, ε, σας, αν έτσι είναι, σα λέγω ότι χρόνια τώρα, πολλά χρόνια, Φέτο ίσω είναι ο 20ο χρόνο. Βέβαια δεν ήταν όλε εννοείται 20 χρόνια εκπομπέ για την ελληνική γλώσσα, αλλά δεκάδε εκπομπών όλα αυτά τα χρόνια ήταν για την ελληνική γλώσσα σε μια προσπάθεια, σε μια προσπάθεια ό,τι μπορούμε με τι μικρέ μα δυνάμει να κρατήσουμε όρθιο και σε αυτό τον πυλώνα που λέγεται γλώσσα. Γιατί και η γλώσσα. Καταρχάς βέβαια είναι ένα στοιχείο πολιτισμού για κάθε και κάθε έθνο, η γλώσσα είναι στοιχείο πολιτισμού. Αλλά πέραν το ότι είναι στοιχείο πολιτισμού, είναι και ένα πυλώνα συνοχή μια κοινωνία. Γιατί γκρεμίζουμε το ένα, γκρεμίζουμε το άλλο, γκρεμίζουμε το τρίτο, στο τέλο θα γκρεμιστεί εν συνόλο όλο το σύστημα και θα τελειώνει η ιστορία, όπω φαίνεται να πηγαίνει τώρα. Εμεί λοιπόν, και επαναλαμβάνω για να μην ακουστεί κάτι ω υπερφύαλο ή και εγώ δεν ξέρω πώ αλλιώ, επαναλαμβάνω για δεύτερη φορά με τι μικρέ μα δυνάμει από εδώ πέρα, 20 ολόκληρα χρόνια, άλλοι. Ίσως περισσότερα εδώ συνάδελφοι στην τηλεόραση, άλλοι ίσω λιγότερα, ανάλογα βέβαια ο καθένα ε, πόσο καιρό προσπαθεί να, σε αυτή την προσπάθεια. Αλλά ο καθένα από εμά και ο μιλον προσπαθούμε λίγο, λίγο να βάλουμε ένα ανάχωμα σε αυτό το οποίο ε, διαπιστωτικά είναι ορθό που είπατε. Λοιπόν, παρακαλώ, σα ακούμε. Πάρουμε, να πάρουμε, ναι, ορίστε. Ναι, γεια σα κύριε Λοχτέτη. Χαίρετε, θα ήθελα να προτείνω ένα βιβλίο σχετικά με το κρυφό σχολείο, επειδή πολλοί κόσμοι ίσω δεν γνωρίζει. Ε, δεν ξέρω αν μου επιτρέπετε να πω το όνομα και το. Ναι, παρόλο που σα είπα δεν είναι τόσο αυτό το θέμα, αλλά επειδή έμεσα συναρτάτε με την παιδεία, πείτε το. Δεν είναι... Ε, λέγεται ο τίτλο είναι Το κρυφό σχολείο του κυρίου Γιώργου και Καυμένος, Στο οποίο μέσα υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία ναι. για όποιον θέλει και να. Έχουν γραφτεί πάρα πολλά βιβλία. Είναι, ναι. Έχει πολλέ αναφορέ σχετικά με αλληλογραφίες ανάμεσα σε ναι. προκαθήμενους της Εκκλησίας, με ξένους πρέσβεις ναι. και όλα αυτά. Όποιος θέλει μπορεί να διαβάσει και να ενημερωθεί. Είναι έτσι, πολλά και έχει... κάποιοι... Να μην έχει τις απορίες που... Ναι. ναι. ευχαριστώ για την υπόδειξη αυτή. Ε, θα σταματήσουμε εδώ πέρα, παρακαλώ τους τεχνικούς μας. Έχουμε ίσως μισό λεπτό ακόμα να πούμε και μια δυο λόγια έτσι κλείνοντας. Και πάλι εδώ είμαστε από Δευτέρα να δούμε τι θα κάνουμε. Ε, Κλείνοντα όμω μέχρι εδώ, ε, νομίζω νομίζω και από την επικοινωνία μαζί σας ότι επιβεβαιώθηκε αυτό που είπα στην αρχή της εκπομπής ότι υπάρχουν προσωπικότητες οι οποίες δεν είναι τόσο πολύ γνωστές όπως είναι 10-20 Πρωτεργάτε, πρωταγωνιστέ τη Επανάσταση, αλλά των οποίων η προσφορά είναι το ίδιο σημαντική, ίσω βέβαια σε άλλο τομέα, στον τομέα τη εκπαίδευση, τη παιδεία του γένου, αλλά το ίδιο σημαντική με τους αγωνιστές του αγωνιστέ του 1821. Ένα λοιπόν από αυτού ήταν ο Ιγνάτιο Ουγγροβλαχία και νομίζω ότι από τα πολύ λίγα που είπαμε, δηλαδή το έργο ζωή ενό Ιεράρχη, ενό Επισκόπου, με τέτοια πολύ σχεδιακή δράση, δεν μπορεί να το αποτυπώσει κανεί σε μια εκπομπή μια και δύο ώρων. Αλλά εν πάση περιπτώσει ένα δείγμα αυτή τη προσωπικότητα μπορέσαμε να παρουσιάσουμε εδώ πέρα και φαντάζομαι ότι συμφωνείτε με την εκτίμηση του ομιλούντο. Επί του παρόντο θα σταματήσουμε εδώ πέρα. Θα δούμε πάλι εγκαίρω, θα πληροφορηθείτε από την τηλεόραση, το θέμα τη επόμενη εκπομπή. Επί του πάροντος θα σταματήσουμε εδώ πέρα. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε μια ιστορική εκπομπή. Ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας. Επί του πάροντος σταματούμε. Καλό σας βράδυ και καλό σας ξημέρωμα.